Άστρα 92.8. Υπεύθυνο ραδιόφωνο. Με νεανική ψυχή. Πρωινή έκδοση. Το πρωινό ραδιομαγκαζίνο του Άστρα με ειδήσεις, συνεντεύξεις και σχόλια για θέματα της επικαιρότητας. Με την Έλπις Γεωργίου. Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Θα είμαστε μαζί σήμερα μέχρι τις 9, όπως κάθε μέρα. Προτού πάμε στους πρώτους μας καλεσμένους που είναι για τα θέματα της εκπαίδευσης, να δούμε τι έκαναν χθες οι καθηγητές. Έτσι, πολύ σύντομα, αφού βεβαίως σημειώσουμε ότι δεν υπήρχε κάποιος αρμόδιος για να κάνει σχόλιο μετά και τις δηλώσεις χθες του Βοηθού Γενικού Εισαγγελέα, του Ρίκου Ερωτοκρήτου, με αφορμή την δική του υπόθεση, αλλά και τις καταγγελίες που κάνει. Που έχει κάνει ο ίδιος στην αστυνομία την κατάθεσή του, νομίζω αποδεικνύεται για μια ακόμη φορά ότι έχουμε πιάσει πάτο πραγματικά. Το να έρχεται ο βοηθός Γενικός Αγγελέας και να δηλώνει ότι δεν έχει στην ουσία, δεν έχει εμπιστοσύνη στην αστυνομία ότι θα διαρρεύσει την κατάθεση, τέλος πάντων, και ότι μπορεί να δοθεί στην άλλη πλευρά που ετοιμάζει το κατηγορητήριό του για το κακουργιοδικείο, γιατί η σύζυγος του δικηγόρου που ανέλαβε την υπόθεση εργοδοτεί το μέχρι πρόσφατα και για αρκετό καιρό ως αστυνομικός του αρχηγείου, με κατανοητά, όπως λέει, και ανθρωπίνως φιλικές και συναδελφικές σχέσεις με τα στελέχη του αρχηγείου, έστω και αν δεν υπηρετεί σήμερα εκεί. Αυτές ήταν οι δηλώσεις του Βοηθού Γενικού Εισαγγελέα. Έρχεται ο αρχηγός αστυνομίας και λέει: μην ανησυχείτε, δεν τίθεται τέτοιο θέμα. Και από την άλλη, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, κυρίες και κύριοι, σε συνέντευξή του στο κανάλι 6 έβγαλε πόρισμα. Για μια ακόμη φορά παραγνώρισε το πόρισμα καλή και είπε ότι η αντιπαράθεση μεταξύ του Γενικού και του Βοηθού Εισαγγελέα δεν οφείλεται σε σύγκρουση οικονομικών συμφερόντων ή σε διαπλοκή, αλλά σε μια υποβόσκουσα διαμάχη διαδοχής. Αυτή ήταν η δήλωση του Πρόεδρου της Δημοκρατίας. Επιχειρήσαμε να μιλήσουμε με διάφορους για αυτό το θέμα. Κανείς δεν ήθελε να σχολιάσει και έχουμε και το Γενικό Ελεγκτή. Και κλείνω με αυτό. Χθες, σε μια εκδήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Λευκοσία, αφού αναφέρθηκε στους ορθούς χειρισμούς του Γενικού Εισαγγελέα σχετικά με τις καταγγελίες κατά του κυρίου Ερωτοκρήτου, είπε κατά λέξη τα ακόλουθα. Από την αμέσως επόμενη ώρα της ανακοίνωσης του πορίσματος του ποινικού ανακριτή, του κυρίου Καλή, ζούμε μια πρωτόγνωρη προσπάθεια στρέβλωσης των νόμιμων διαδικασιών εκδίκασης ενός ενδεχόμενου κακουργήματος. Γιατί περί αυτού πρόκειται. Οι ποικιλόμορφες παρεμβάσεις δημιούργησαν σοβαρό κίνδυνο παρεμπόδισης της επιβεβλημένης εκδίκασης της υπόθεσης, ώστε να αποδειχθεί η αθωότητα ή η ενοχή του κατηγορούμενου, κίνδυνος που φαίνεται να αποσοβείται γιατί ο Γενικός Αγγελέας φάνηκε απόλυτα αντάξιος του θεσμού. Αυτά λέει ο Γενικός Ελεγκτής, κυρίες και κύριοι, και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας αποφαίνεται ότι όλα έχουν να κάνουν με μια υποβόσκουσα διαμάχη διαδοχής. Λοιπόν, τα συμπεράσματα δικά σας, κυρίες και κύριοι, θα επανέλθουμε μετά με αυτό το θέμα και με τα σχόλια, γιατί οι ακροατές θυμούνται πολλά και για το ότι είχαν βγει στη δημοσιότητα κάποιες άλλες καταθέσεις από την αστυνομία. Τέλος πάντων, θα τα πούμε ξανά σε λίγο. Έχουμε εκπροσώπους τριών των εκπαιδευτικών οργανώσεων, ο κ. Παντελής Νικολαίδης από τη Νέα Πνοή. Καλημέρα, κύριε Νικολαίδη. Καλή σας ημέρα. Ο Γιάννος Σωκράτος από την ΟΕΛΜΕ και ο Δημήτρης Ταλιαδόρος από την Κίνηση Αλλαγής. Καλημέρα και στους τρεις. Πρέπει να αποδεσμεύσω πολύ πιο γρήγορα τον κύριο Σωκράτους, οπότε να ξεκινήσω από αυτόν. Προοδευτική κίνηση. Ωραία, καθηγητών. Ευχαρίσεις. Ωραία. Λοιπόν, κύριε Σωκράτους, καλημέρα. Δόθηκε το πράσινο φως και για τα νέα προγράμματα, αλλά και για τον κατάλογο, για τους διορισμούς. Βέβαια, οριακά, αλλά το πράσινο φως δόθηκε και για τα δύο. Τι λέτε εσείς? Πράγματι, η Παγκύπρια στη διάθεση χθες πήρε κάποιες αποφάσεις οριακές. Αυτό από τη μία δείχνει και τον προβληματισμό που επικράτησε χθες στην Παγκύπρια στην διάσκεψη μεταξύ των γενικών αντιπροσώπων της ΟΕΛΜΕΚ. Από την άλλη δείχνει ενδεχομένως και σε κάποιο βαθμό κάποιο διχασμό που υπάρχει σε ό,τι αφορά τους γενικούς αντιπροσώπους, αλλά νομίζω ότι αυτό μεταφέρεται, το βλέπουμε και στα σχολεία τι γίνεται πραγματικά. Ο κόσμος ανησυχεί για πάρα πολλά ζητήματα και σε σχέση με το ορολόγιο και σε σχέση με τους νέους σύστημα διορισμών και τους ανθρώπους που για χρόνια εργάζονται στην εκπαίδευση και θα πρέπει αυτοί οι άνθρωποι με βάση και προηγούμενες αποφάσεις της Παγκύπριας στη διάσκεψη στο ΕΛΜΕΚ με κάποιο τρόπο θα πρέπει να διασφαλιστούν εργασιακά. Οπότε είναι δύο ζητήματα πολύ σημαντικά.
Βέβαια, σε ό,τι αφορά το ορολόγιο πρόγραμμα, αυτό που τελικά έχει επικρατήσει χτες και νομίζω ότι έχει ανοίξει ένα παράθυρο, είναι ότι θα γίνει μια συζήτηση στο Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο, αφού προηγουμένως κατατεθούν οι απόψεις και οι προτάσεις που υπάρχουν. Και θέλω να πω εδώ ότι η προοδευτική και χθες ήταν έτοιμη να παρουσιάσει πρόταση. Όμως, βλέποντας ότι υπήρχε μια πρόταση που μιλούσε απλώς για τροποποιήσεις του ορολογίου, πολύ έτσι επιφανειακές, εμείς θέλαμε ακριβώς με κάθε τρόπο να δοθεί χρόνος για να γίνει διάλογος, γιατί προφανώς με μερικές μικρό αλλαγές, δεν μπορείς να αποδεχτείς μια πρόταση, την οποία θέλω να τονίσω εδώ, η χτεσινή Παγκύπρια Γενική Συνδιάσκεψη έκανε σαφές ότι δεν αποδέχεται την πρόταση του Υπουργού, γιατί από χθες βγήκαν διάφορα, ακούστηκαν διάφορα, τονίστηκαν από την πλειοψηφία της Παγκύπριας ότι η πρόταση του Υπουργού στην ουσία απορρίπτεται ως έχει. Άρα λοιπόν, από τη στιγμή που απορρίπτεις κάτι ως έχει, σημαίνει ότι χρειάζεται να το δεις πολύ σοβαρά, να το μελετήσεις, να μπεις σε ένα διάλογο και βεβαίως να κάνεις τις αλλαγές εκείνες που πρέπει, ούτως ώστε να μπορεί να λειτουργήσει κάτι για το καλό του δημόσιου σχολείου. Δηλαδή αυτό που αποφασίσατε χθες είναι ναι στον διάλογο, το απορρίπτεται όλοι ως έχει αυτό το πράγμα και θα πάτε σε διάλογο με άλλες προτάσεις. Σε ό,τι αφορά την προοδευτική και άλλες κινήσεις, είναι ο κ. Νικολαίδης εδώ θα μιλήσει αυτό, οπότε θα σας πει. Η δίκη, η νέα πνοή λοιπόν, η προοδευτική, αλλά και η νέα κίνηση στις τοποθετήσεις της, είχαν μιλήσει για ξεκάθαρη απόρριψη της πρότασης του Υπουργού ως έχει. Από την άλλη, είχαν κατατεθεί δύο απόψεις, βέβαια διαφορετικές. Η μία άποψη έλεγε ότι πρέπει να δοθεί χρόνο στο διάλογο. Υπάρχουν ιδέες, υπάρχουν προτάσεις που μπορούν να βοηθήσουν πραγματικά προς τη διαμόρφωση, προς την εκπόνηση ενός πραγματικά σύγχρονου ορολογίου προγράμματος και όχι αυτό το πράγμα που ήρθε μπροστά μας. Το δεύτερο, να γίνει μια διακινησιακή επιτροπή σε ένα πνεύμα συνένεσης, ούτως ώστε οι κινήσεις με εισηγήσεις να καταλήξουν σε μια πρόταση. Και το τρίτο, με χρονοδιαγράμματα συγκεκριμένα για να κινηθούν τάχιστα οι διαδικασίες, γιατί αντιλαμβάνεστε, ο χρόνος τρέχει. Και βεβαίως, αν χρειαστεί, να επανέλθουμε σε μια παγκύπρια διάσκεψη. Αυτή ήταν η μια πρόταση. Να. Η άλλη πρόταση ήταν με βελτιωτικές προτάσεις, τέλος πάντων, επί του προτινόμενου ορολογίου να προχωρήσουμε. Τελικά, πριν σε μια διαφορετική άποψη, γιατί αποσύρθηκε η πρόταση αυτή αρχική της αλλαγής και της νέας κίνησης, και τελικά κατέληξαν σε μια καινούργια πρόταση, δύο κινήσεις, που μιλούσαν για να δοθεί κάποιος χρόνος, να κατατεθούν απόψεις στο Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο θα έχει την ευθύνη για να διαμορφώσει μια τελική πρόταση. Ωραία, να δώσουμε το λόγο και στον κύριο Ταλιαδόρο για να τον ακούσετε, αν θέλετε, πριν σας αποδεσμεύσουμε. Για να δώσουμε και το λόγο στον κύριο Νικολαίδη μετά, να τον ευχαριστήσουμε για την υπομονή του. Λοιπόν, κύριε Ταλιαδόρο, τι λέτε εσείς? Επειδή και εγώ θα πρέπει. Και εσείς πρέπει να αποδεσμευτείτε. Ναι. Πράγματι, σε μια ιστορική συνεδρία της χθες, η Παγκύπρια Συνδιάσκεψη, με σοβαρότητα, υπευθυνότητα, πήρε δύο σημαντικές αποφάσεις. Η πρώτη είναι ότι έχει αποδεχθεί την απόφαση του Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου στην πρόκληση, αν θέλετε, του Υπουργείου Παιδείας να προχωρήσει, που επιτέλους αυτό ήθελε και η οργάνωση, να διασφαλιστούν οι συνάδελφοι οι οποίοι έχουν προσφέρει για χρόνια στην εκπαίδευση, για το σύστημα διορισμού, λέω. Τις 718 θέσεις, οι οποίες θα παραχωρηθούν την επόμενη τριετία, και η θέση ξεκάθαρη της Παγκύπριας Συνδιάσκεψης είναι ότι για να αλλάξει το σύστημα θα πρέπει να παραχωρηθούν αυτές οι 718 θέσεις τουλάχιστον την επόμενη τριετία. Άρα εδώ υπάρχει μια ασφαλιστική δικλίδα ότι δεν θα μπορεί η κυβέρνηση συγκεκριμένη, εφόσον μιλούμε για την επόμενη τριετία, να μπορεί να υπαραχωρήσει. Και από εκεί πέρα παραμένει σε σχέση με το σύστημα διορισμού οι συναντήσεις που πρέπει να έχουμε με τον Υπουργό για να δούμε το σύστημα μοριοδότησης, ούτως ώστε να θα προσπαθήσουμε να διασφαλίσουμε ακόμη περισσότερους συναδέλφους οι οποίοι εργάστηκαν ή εργάζονται ήδη στην εκπαίδευση. Σε σχέση με τα ορολόγια, έχω ακούσει ορισμένα έτσι πράγματα, δεν θα έλεγα πρωτόγνωρα, τακτικισμούς. Από τις 23 Μαρτίου έχει πάρει η ΟΕΛΜΕΚ τις θέσεις για το ορολόγιο πρόγραμμα. Δηλαδή, χθες συμπληρώθηκε ακριβώς ένας μήνας. Και διαρωτούμε, εάν οποιοδήποτε ήθελε και χρόνο να σκεφτεί, να προβληματιστεί, να καταθέσει προτάσεις, δεν είχε το χρόνο σε ένα μήνα. Χθες παρουσιάστηκαν κάποιοι χωρίς προτάσεις.
χθες η Πανκύπρια Συνδιάσκεψη συνήρθε για να δει την πρόταση του Υπουργού για τα ορολόγια προγράμματα, καθώς επίσης και την απόφαση της περασμένης Τρίτης του Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία επιδόθηκε στον Υπουργό την περασμένη Τετάρτη, ο οποίος καταρχήν αποδέχθηκε αυτές τις βελτιωτικές εισηγήσεις του Κεντρικού Διοικητικού. Αυτοί οι κάποιοι που ήρθαν χωρίς προτάσεις, ποιοι είναι? Κανείς δεν έφερε προτάσεις. Οι τρεις κινήσεις που αναφέρθηκαν προηγουμένως, γιατί δεν έφεραν. Ούτε η προοδευτική, ούτε η Νέα Πνοή. Καμία κίνηση. Ωραία, ένα λεπτό. Να του δώσουμε τον λόγο του κύριου Σοκράτους, γιατί πρέπει να κλείσει 7 και 20, πρέπει να τον αφήσω. Ένα λεπτό, να του δώσω τον λόγο, γιατί πρέπει να τον αφήσω. Κύριε Σοκράτους, ναι. Γιατί δεν πήρατε προτάσεις? Να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Καταρχάς, πρέπει να πούμε ότι κάποιοι δεν ήθελαν καν αυτό που έγινε χθες στη σύγκληση της Πανκύπριας Συνδιάσκεψης Γενικών Αντιπροσώπων και σύρθηκαν να πάνε σε Πανκύπρια μετά που συγκεντρώθηκαν 65 υπογραφές γενικών αντιπροσώπων. Αυτό νομίζω λέει κάτι. Γιατί κάποιος να μην θέλει να πάει στο ανώτατο σώμα να πάρει κατευθύνσεις? Αυτό σε ό,τι αφορά το πρώτο που έχει πει ο φίλος μου Δημήτρης για τους τακτικισμούς και για τις σκοπιμότητες. Αν είναι λοιπόν δίκαιος και αν είναι σωστός, που εγώ θέλω να πιστεύω ότι είναι και όλοι θέλουμε το καλό του δημόσιου σχολείου, πρέπει να αντιληφθούμε λοιπόν ότι τους τακτικισμούς και τις σκοπιμότητες πρέπει να τις αφήσουμε. Και πρέπει σε αυτόν τον τρόπο που καταραίουν οι διαδικασίες και οι θεσμοί να σεβαστούμε τουλάχιστον τους θεσμούς και τις διαδικασίες. Πήγαμε λοιπόν σε μια Πανκύπρια με τον τρόπο που πήγαμε. Το Υπουργείο από τον Νοέμβριο μελετούσε το ορολόγιο και έφτασε το Μάρτιο μετά από 5 μήνες να καταθέσει πρόταση και θέλουν εμείς σε 30 μέρες να δώσουμε τις απόψεις μας και να κλείσουμε το θέμα εδώ και τώρα. Αντιλαμβάνεστε ότι το θέμα αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό. Είναι θέμα που θα δεσμεύσει το δημόσιο σχολείο για τα επόμενα 15-20 χρόνια. Και το άλλο που θέλω να πω, επειδή προσωπικά πήρα το λόγο χθες και είπα ότι εδώ υπάρχει πρόταση της προοδευτικής, αλλά όπως υπάρχει, όπως ήταν το κλίμα χθες, εάν παρουσιαζόταν η πρόταση συγκεκριμένη, με τις ισορροπίες που υπήρχαν, ήταν σαν πραγματικά σαν να την έκαια, σαν να κεγόταν η πρόταση της προοδευτικής. Διότι υπήρχε και ένταση σε κάποιο σημείο κλπ. Και κανένας δεν, πραγματικά δεν άκουε. Δηλαδή το θέμα ήταν να μπει και να πάρει να πάμε σε μια μειοψηφία, ενδεχομένως μάλλον σε μια κατάσταση οριακής πλειοψηφίας, όπως ήταν χτες 84-78. Αυτό ήταν το ζητούμενο, ή μήπως να δούμε αν η πρόταση έχει θετικά να αξιοποιηθεί? Εμείς έχουμε πει ότι θα την καταθέσουμε την πρότασή μας την ερχόμενη εβδομάδα, τη Δευτέρα. Θα έχουμε κεντρικό το πιο πιθανό. Θα την καταθέσουμε εκεί. Και αν υπάρχει πρόθεση, θα διαφανεί από τους άλλους που υποστηρίζουν ότι δεν υπάρχει πρόταση. Λοιπόν, σας αποδεσμεύω όπως πρέπει, κύριε Σοκράτους. Ευχαριστώ. Ίσως θα επανέλθουμε. Κύριε Ταλιαδόρο, ένα λεπτό να δώσουμε, γιατί είναι άδικο. Ο κύριος Νικολαίδης μας ακούει πολλή ώρα. Για σας έχω ακόμα λίγα λεπτά, ξέρω. Ο κύριος Νικολαίδης, η κίνηση Νέα Πνοή. Κύριε Νικολαίδη, θέλετε να ξεκινήσετε από αυτό το τελευταίο? Γιατί δεν πήρατε κι εσείς προτάσεις? Ναι. Η διαστρέβλωση και η παραπληροφόρηση έχει γίνει επάγγελμα για τον κύριο Ταλιαδόρο. Πού να καταθέσουμε τις προτάσεις? Θα διαπραγματευόμαστε με τον εαυτό μας? Θα καταθέτουμε τις προτάσεις στον εαυτό μας? Αφού ο ίδιος δεν μπήκε στον κόπο να συγκαλέσει καν κεντρικό διοικητικό συμβούλιο και κατόπιν σειρμού έχει συρθεί να πάει στην Πανκύπρια στη διάσκεψη, η οποία έλαβε χώρα χθες, και έβαλε την παραμονή κεντρικό διοικητικό συμβούλιο. Πού θα καταθέταμε τις προτάσεις? Έχει ενεργοποιήσει τα διάφορα όργανα της οργάνωσης ούτως ώστε να καταθέσουμε τις προτάσεις? Έχει ζητήσει από τις κινήσεις να καταθέσουν προτάσεις? Ουδέν έχει κάνει. Ωραία, να του δώσουμε τον λόγο, γιατί και ο κύριος Ταλιαδόρος πρέπει να αποδεσμευτεί. Ναι, κύριε Ταλιαδόρο. Την περασμένη Τρίτη συνήρθε το Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο ακριβώς για να εξετάσει την πρόταση του Υπουργείου Παιδείας. Και εκεί οι κινήσεις Νέα Κίνηση και Αλλαγή κατέθεσαν μια πρόταση που βελτιώνει την πρόταση του Υπουργείου Παιδείας, την οποία την επόμενη ημέρα παρουσίασε στον Υπουργό. Διερωτούμε την Τρίτη, 28 μέρες μετά την κατάθεση της πρότασης του Υπουργείου Παιδείας, δεν ήταν έτοιμοι οι συνάδελφοι να καταθέσουν τις αντιπροτάσεις τους? Διερωτούμε χθες, που έγινε την Πανκύπρια Συνδιάσκεψη, δεν ήταν έτοιμοι να καταθέσουν τις αντιπροτάσεις τους? Είναι σαφέστατο. Κάποιοι δεν θέλουν να αλλάξουν τα πράγματα στο δημόσιο σχολείο. Κάποιοι θέλουν αυτό που μας έφτιαξε η δεξιά το 2000, τα 15 χρόνια που πέρασαν να γίνουν 30 χρόνια. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν μπορεί πλέον να συνεχίσει το ενιαίο λύκειο. Χρειάζονται αποφάσεις. Και χθες
η γενική. Μα νομίζω δεν λέει κανένα να συνεχιστεί το ενιολίκιο, νομίζω αυτό όλοι το αποδέχουν. Ιδού και το ποίημα. Οι συνάδελφοι είναι πανέτοιμοι να καταθέσουν προτάσεις και έχουν τις προτάσεις. Ενώπιον του ανώτατου όργανου της οργάνωσης, γιατί κατέθεσαν τις απόψεις τους. Και αν θέλετε, θέλοντας να διευκολύνουμε τα πράγματα, δώσαμε και μια ευκαιρία για την ερχόμενη Δευτέρα. Διότι κανένας δεν θέλει να επιβάλλει οτιδήποτε. Αλλά εν πάση περιπτώσει, λυπούμε ειλικρινά από τη μια να λέμε ότι θέλουμε αλλαγές, αλλά να μην καταθέτουμε τις αλλαγές που θέλουμε. Χθες αυτό που ήθελαν κάποιοι να πούν όχι στην πρόταση του Υπουργού και πηγαίνανε στο καλό. Αυτό ήθελα να πούν χθες οι γενικοί αντιπρόσωποι. Κύριε Νικολαίδη, αυτό θέλατε? Ο κύριος Σταλιαρόρος και η κυβέρνηση, γιατί ουσιαστικά μιλούμε για ταυτόσιμες πλευρές, έχουν βαστίσει το κρέας ψάρι. Οποιαδήποτε μεταρρύθμιση έχει σκοπό την βελτίωση. Αλλαγή προς την βελτίωση. Αυτή τη στιγμή αυτές οι αρλούμπες που έχουν καταθέσει, γιατί περί αρλουμπών πρόκειται, θεωρούν ότι θα βελτιώσει το δημόσιο σχολείο. Και η πρόταση την οποία είχαν καταθέσει εχθές, η εντός εισαγωγικών πρόταση, έχουν συρθεί μετά από τη μεγάλη κατακραυγή του κλάδου των εκπαιδευτικών και της κοινωνίας, ούτως ώστε να αποσυμπιέσουν όλη αυτή την κατάσταση. Λοιπόν, δεν πρόκειται ουδόλωτο να βελτιωθεί τα εκπαιδευτικά δρόμενα. Το ενιολίκιο, είπαμε, πρέπει να αλλάξει. Και έχουμε προτάσεις που βελτιώνουν το ενιολίκιο και το εξυγχρονίζουν. Αλλά πρέπει να προηγηθεί ένας διάλογος, μια διαπραγμάτευση. Αυτή ήταν η πρακτική η οποία ακολουθείται ανεξαρτήτως ποιος ήταν στην ηγεσία της ΟΕΛΜΕΚ όλα αυτά τα χρόνια. Αυτά τα πράγματα βλέπουμε με τα λίγη μας να καταργούνται. Κύριε, τι σημαίνει, έγινε την Τρίτη το Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο, έγινε χθες η συνδιάσκεψη, έγινε προχθές η συνάντηση με τον κύριο Υπουργό. Δηλαδή σε τρεις ημέρες τα κάναμε όλα. Καταθέσαμε προτάσεις, κάναμε διάλογο, βγάλαμε συμπεράσματα. Ξεκάστε σκουπίστε, δεν νιώσατε. Είναι διαδικασίες, είναι σοβαρά πράγματα αυτά που λέει ο κύριος Σταλιαρόρος. Θα σας δώσω χρόνο που δικαιώσετε εσείς ακόμη λίγο. Θέλει να κάνει μια παρέμβαση ο κύριος Κώστας Χατζησάβα, να με συγχωρέσει, δεν έχω συγκρατήσει ποια κίνηση εκπροσωπείται. Είναι από τη δίκη, από τη δίκη ο κύριος. Ναι, κύριε Χατζησάβα. Ναι, καλημέρα σα. Από την Δημοκρατική Κίνηση, ο Κώστας Χατζησάβας μιλάει, ναι. Αναπληρωτή πρόεδρο τη δίκη. Ωραία. Εκτός πράγματι, κυρία, συγγνώμη το όνομά σα. Ελπίς Γεωργίου, ναι. Κυρία Ελπίς, ναι. Πραγματικά το θέμα τη πανκύπρια συνδιάσκεψη ήταν η συζήτηση τη πρόταση του Υπουργείου Παιδείας. Ναι. Καμιά άλλη πρόταση δεν υπήρχε. Κανένα άλλο θέμα δεν υπήρχε. Τούτον ήταν ακριβώς το θέμα. Η πανκύπρια συνδιάσκεψη, εκείνο που κάνει πάντοτε, είναι να δίνει κατευθυντήριες γραμμές. Δυστυχώς εδώ δεν έγινε. Αλλά ήρθε μία πρόταση από τις δύο κινήσεις, αλλαγή και νέα κίνηση, μια πρόταση η οποία ήταν στηρίχτηκε πάνω σε προχειρότητες. Απόρριψαν όλες οι κινήσεις ουσιαστικά την πρόταση του Υπουργείου Παιδείας, την επίσημη πρόταση, και μέσα από συνοπτικές διαδικασίες και πρόχειρες κατέθεσαν ήδη μια πρόταση. Είπε προηγουμένως ο φίλος Αταλιαδόρος, εκείνα που έκανε πριν 15 χρόνια η δεξιά, δυστυχώς επιχειρεί να επαναλάβει ακριβώς το ίδιο και τώρα. Μετά δηλαδή από 15 χρόνια, έτσι τελικά επιχειρεί να επαναλάβει εκείνο το μεγάλο έγκλημα που συνέβηκε. Για να το έχουμε μπροστά μας. Ωραία, κύριε Χατζησάβα, ένα λεπτό, γιατί πρέπει να αφήσουμε τον κύριο Ταλιαδόρο, πρέπει να πάει σε άλλο ραδιόφωνο να του δώσω τον λόγο. Λοιπόν, να ολοκληρώσουμε, κύριε Γεωργίου. Από τις 23 του Μάρτη, το Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο συνήλθε 4 φορές και συζήτησε την πρόταση του Υπουργού Παιδείας. Δεν ξέρω αν δεν είχαν χρόνο αυτοί που λένε έχουν προτάσει. Αυτό το θέμα, αγαπητέ Δημήτρη, υπήρχε θέμα αναλυτικών προγραμμάτων στα συμβούλια που έχει αναφέρει. Ουδέν θέμα ήταν. Δεν θα μας ασχόλησε ποτέ το ορολόγιο πρόγραμμα. Ποτέ. Υπήρχε το ορολόγιο πρόγραμμα στην ημερήσια διάταξη και ο χειρισμός του όλου θέματος. Σαφέστατα. Και ξέρετε, κύριε Γεωργίου, ούτε εσείς δεν καταθέσατε προτάσεις. Κυρία ζήτησε να καταθέσουν προτάσεις. Είναι παράδοξο. Ούτε εσείς δεν καταθέσατε προτάσεις. Και χθες ακόμη είχαν έτοιμες προτάσεις. Αλλά δεν τις κατέθεσα. Και διερωτούμε, γιατί δεν τις κατέθεσα. Δεν ήταν κατάλληλο το κλίμα, υπήρχε ένταση. Ήθελα την πανκύπρια συνδιάσκεψη. Συνήθισε η πανκύπρια συνδιάσκεψη για να πάρει αποφάσεις. Δημήτρη, η πρόταση της δίκη τι έλεγε. Δημήτρη, η πρόταση της δίκη τι έλεγε ακριβώς. Δεν ζητούσε μερικές ημέρες. Έναν εύλογο, Δημήτρη, χρονικό διάστημα να εμπλακούν στο διάλογο για να κάνουν μια πρόταση. Δεν το ζητούσε η πρόταση της δίκη. Κώστα, υπήρχε περιθώριο ενός μηνός που είχαμε μπροστά μας την πρόταση
ούτως ώστε όποιος ήθελε να τοποθετηθεί. Δυστυχώς δεν λαμβάνεται κανέναν υπόψη. Τούτη είναι η πραγματικότητα. Η πραγματικότητα είναι τούτη. Δεν λαμβάνεται κανέναν υπόψη. Αφήσατε, Δημήτρη, τρεις κινήσεις έξω, το 50% δηλαδή των εκπαιδευτικών, και προσπαθούσατε μαζί με την νέα κίνηση να κατασκευάσετε έναν πρόχειρο ορολόγιο. Ναι, κύριε Ταλιαδόρε, ναι. Για να ολοκληρώσουμε αυτό, την Τρίτη που συζητούνται το θέμα του ορολογίου προγράμματος για βελτιωτικές εισηγήσεις επί της πρότασης του Υπουργείου Παιδείας, οι τρεις κινήσεις αποφάσισαν να αποχωρήσουν από τη συνεδρία του Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου. Χθες είχαν την ευκαιρία ενώπιον των γενικών αντιπροσώπων να παρουσιάσουν τις θέσεις και απόψεις τους και αποφάσισαν να καταθέσουν πρόταση που να λέει ότι πάμε πάλι με χρόνια με καιρούς. Δηλαδή πάμε σε διάλογο, σε διακινησιακές επιτροπές κτλ. Ωραία, να ρωτήσω κάτι τελευταίο. Επειδή είστε και πρόεδρος της ΟΕΛ με καυτό το οριακό. Ενώπιον των γενικών αντιπροσώπων. Κύριε Ταλιαδόρε, κάτι τελευταίο και να σας. Επειδή είστε και πρόεδρος της ΟΕΛ με αυτό το οριακό πράσινο φως που πήρατε, τώρα είναι ικανοποιητικό. Δηλαδή πηγαίνουν διχασμένοι οι εκπαιδευτικοί σε αυτό το πράγμα. Ελεύθερα κάποιοι ζήτησαν πιστική ψηφοφορία. Αυτοί που έχασαν και ζήτησαν μυστική ψηφοφορία. Εγώ χαίρομαι διότι ελπίζω ότι κέρδισε η δημόσια εκπαίδευση. Επιτέλους να γίνει ο εξυγχρονισμός του ενηλικίου, να προχωρήσουμε σε μια ανασυγκρότηση της μέσης εκπαίδευσης. Μάμα, η μισή αφού διαφωνούν. Όταν οι μισοί διαφωνούν, είναι δύσκολα τα πράγματα. Η κοινωνία που μας ακούει τώρα. Αυτό το ζήτημα αυτό είναι διαφωνούμε, αλλά δεν έχουμε προτάσει. Η οπισθοδρόμηση αυτών των οποίων πάνε να κάνουν. Στερείται οποιασδήποτε επιστημονική τεκμηρίωση. Μπορεί να βρίζετε, το ήθος σας είναι γνωστό, προτάσεις δεν καταθέτετε. Μόνο να βρίζετε είστε. Σας ευχαριστώ, ευχαριστώ κύριε Γεωργίου, να είστε καλά. Ευχαριστώ κύριε Ταλιαδόρο. Τώρα εντάξει, αυτό δεν ήταν σωστό. Η σκληρή, η κριτική προς τον κύριο Ταλιαδόρο που δεν είναι μαθημένος. Είναι μαθημένος να τον παίρνουν στα μαλακά, την ονομάζει Ήβρη. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει υπουργός παιδείας, κυρία Γεωργίου. Υπάρχει ο επίτροπος κύριος Ταλιαδόρος, ο οποίος κάνει ό,τι θέλει. Χθες, προχθές μάλλον, έχει εξευτελίσει τον κύριο υπουργό. Τον έχει αναιρέσει πλήρως. Και πήραν τις προτάσεις, δηλαδή, σαν να και ζούμε σε εποχές προδόγνωρες. Και εχθές προσπαθήσαν να εκβιάσουν την Παγκύπρια στην διάσκεψη. Εγώ θα καλέσω την Ναόμι Κλέιν, αυτή η οποία έχει γράψει το βιβλίο το Shock Theory, να συμπεριλάβει και αυτά τα πράγματα. Δίπλα από τον Αγκούστο Πινοσέ, την τρομοκρατία που υπήρχε τότε, να συμπεριλάβει και αυτά τα οποία γινόταν τότε. Μιλούμε για πρωτόγνωρες καταστάσεις. Το ξέρω, ναι, κύριε Χατζησάβα. Απλώς να πω ότι δεν είναι και τυχαία η ώρα που διάλεξα να γίνει αυτή η συζήτηση το 7 και 10, 7 και 15, διότι όλοι οι γονείς, τα παιδιά είναι στο σχολείο τώρα, είναι στο αυτοκίνητο και πάνε στο σχολείο και σας ακούνε. Ναι, κύριε Χατζησάβα. Χρειάζεται να πω και τούτο. Ναι. Μια επιστημονική πρόταση του Υπουργείου Παιδείας, η οποία εκπονήθηκε μέσα σε 4 ολόκληρους μήνες, ουσιαστικά πετάχτηκε από τις δύο κινήσεις των κάλαθων των αχρήστων. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και μέσα σε λίγα κατά 24 ώρα, μετά τις πιέσεις των τριών κινήσεων, της δίκη, της προοδευτικής, της νέας πνοής, αλλά και όλων των συνδέσμων των δικοτήτων, μέσα σε λίγα 24 ώρα, 3-4 περίπου άτομα κατασκεύασαν έναν πρόχειρο ορολόγιο πρόγραμμα. Οι γονείς πρέπει να το γνωρίζουν. Εκείνοι που διαμαρτύρονται, δεν διαμαρτύρονται τυχαία. Η δημοκρατική κίνηση είναι η πρώτη κίνηση που ζητούσαν εξυγχρονισμό του δικαίου. Τη φιλοσοφία των δεσμών, η πρώτη κίνηση. Και ας μην επαναλάβουν, επαναλαμβάνω, εκείνο το έγκλημα το οποίο διέπραξαν πριν 15 ακριβώς χρόνια η ίδια ακριβώς δυστυχώς κυβέρνηση. Ο Υπουργός Παιδείας, και τελειώνω με τούτον κύριε Άλπη, οφείλει να λάβει υπόψη την ακριβώς εκείνο που λέτε προηγουμένως, ότι το αποτέλεσμα είναι οριακό. Είναι οριακό. Είναι τρεις ψήφους ουσιαστικά διαφορά. Για να μην πούμε ακριβώς, κύριε Άλπη, την κατάσταση που επικρατούσε εκείνη τη στιγμή μέσα στην αίθουσα της Παγκύπριας στην διάσκεψη. Τι ήταν δηλαδή, τι κατάσταση ήταν? Νομίζω ότι υπήρχαν και άλλοι δημοσιογράφοι και μπορούν να πούν τι υπήρχε. Πέτε μας, αφού είστε τώρα στον αέρα, πέτε μας, τι υπήρχε δηλαδή. Δεν θέλω να πω τίποτε, θέλω να τελειώσω με τούτον. Ντάξει. Εμείς καλούμε ως δημοκρατική κίνηση, θεωρούνται ότι η δημοκρατική κίνηση είναι μια κίνηση σοβαρή και υπεύθυνη, να καλέσει όλους εκεί να συζητήσουν το θέμα και δεν μπορεί μέχρι τη Δευτέρα να πάμε να συζητήσουμε
και να κάνουμε μια σοβαρή πρόταση για το ρολόγιο πρόγραμμα. Έχουμε να κάνουμε με τα παιδιά. Καλό και το σύνδεσμο γονέων να λάβει σοβαρά υπόψη έναν ορολόγιο πρόγραμμα. Είναι τα παιδιά που θα την πληρώσουν και όχι οι καθηγητές. Ευχαριστώ κύριε Σάβα. Ευχαριστώ. Σάβα. Να είστε καλά. Κύριε Νικολαίδη, κάτι τελευταίο να πείτε. Τώρα... Κοιτάξτε, οφείλω να αποκαλύψω τα κίνητρα όλης αυτής της διαδικασίας. Δεν είναι το συμφέρον των παιδιών, δεν είναι το συμφέρον. Κάποιοι λένε ότι είναι το δικό σας το συμφέρον. Ενώ κάποιοι λένε οι καθηγητές φωνάζουν γιατί φύγετε. Όχι, κυρία, κυρία Γεωργίου. Διότι ανεκόπτοντα για το συμφέρον των παιδιών, οι κινήσεις θα στρέφονταν προς αυτήν την κατεύθυνση. Όλοι βλέπουμε ορίζονταν τον Οκτώβριο του 2016. 2016 αλλάζει η εκπαιδευτική υπηρεσία και αυτή τη στιγμή κάποιοι προσπαθούν να πουλήσουν δουλεύσεις στην παρούσα κυβέρνηση και να κερδίσουν μια θέση στην εκπαιδευτική υπηρεσία. Αυτά είναι όλα τα λεφτά και είναι πασίγνωστα. Έχουν εξαγοράσει συνειδήσεις. Και χθες εκείνη τη στιγμή που ετέθηκε το θέμα της ψηφοφορίας, θα έχανα. Και ασκηθήκαν πιέσεις από γνωστά κομματικά κέντρα, ούτως ώστε να προσέλθουν ακόμα 11 γενικοί αντιπροσώποι που να ανατρέψει την ήδη διαμορφωθήσαν. Δηλαδή τώρα μας λέτε ότι ενώ ήταν σε εξέλιξη, στην ουσία φωτογραφίζεται το δημοκρατικό σειρμό. Πήραν τηλέφωνα και ήρθαν κι άλλοι για να γίνουν την πλαστήκα. Έχουν εκπαίδευση και παράγονται στο Υπουργείο Παιδείας. Διότι η μυστική ψηφοφορία είχε γίνει, όσο του προετοιμαστούν τα ψηφοδέλτια κλπ., είχε καθυστερήσει για κάποιο χρονικό διάστημα. Και είχαν πέσει τηλέφωνα και είχαν προσέλθει 11 γενικοί αντιπροσώποι που το πρωί δεν ήταν εκεί και ουσιαστικά είχαν κλείνει την πλάστιγκα οριακά στην υιοθέτηση της πρότασης της αλλαγής και της νέας κίνησης. Μάλιστα. Τώρα τι να πει κανείς με αυτά που... Και κοιτάξτε, δεν είναι οριακό. Οριακό ήταν στους αντιπροσώπους. Μιλάμε για τον εκπαιδευτικό κόσμο και την κοινωνία. Είναι συντριπτικά. Αν τολμά ο κύριος Σταλιαδόρος, ας βάλει δημοψήφισμα όπως είχε γίνει τότε, το 1999, να δει τα πραγματικά αποτελέσματα. Διότι εκεί κατά κάποιον τρόπο είναι νοθευμένα τα αποτελέσματα, γιατί υπάρχουν οι γνωστοί εκβιασμοί, οι γνωστές... παρεμβάσεις μέσα από συγκεκριμένους γενικούς αντιπροσώπους. Λοιπόν, κύριε Νικολαίδη, τι να πούμε. Θα περιμένουμε. Είπαμε, θα έχουμε τον Υπουργό. Δυστυχώς μετά τις 8 θα μπορεί να μιλήσει μαζί μας. Ρωτήστε τον κύριο, αφού τον έχουν αυτοκαταργήσει το διευθυντήριο, το οποίο βρίσκεται, το κομματικό διευθυντήριο που βρίσκεται αυτή τη στιγμή γύρω του, τον έχει καταργήσει και τον έχει εξευτελήσει. Ευχαριστώ, κύριε Νικολαίδη. Να είστε καλά. Καλημέρα. Αυτά κυρίες και κύριοι. Ήταν ο κύριος Νικολαίδης, η κίνηση Νέα Πνοή. Ακούσαμε προηγουμένως τον κύριο Σοκράτους Προοδευτική, τον κύριο Ταλιαδόρο από την κίνηση Αλλαγής και τον Κώστα Χατζησάβα, κίνηση καθηγητών Δίκη, ο οποίος ζήτησε και έκανε μόνος του παρέμβαση. Έτσι έχουν τα πράγματα στην εκπαίδευση. Λοιπόν, αλλάζουμε γρήγορα θέμα. Μας ακούει ο επικεφαλής του γραφείου για το τμήμα αρχηγείου, με συγχωρείτε, το τμήμα τροχέας του αρχηγείου, είναι ο Γιαννάκης Χαραλάμπους. Καλημέρα, κύριε Χαραλάμπους. Καλημέρα κυρία Ελφίς. Λοιπόν, αλλάξαμε, η Βουλή άλλαξε το όριο όσον αφορά στην αλκοόλ στο αίμα για τους οδηγούς. Για πείτε μας, από 22 στα 9 μιλιγκράμμ, ποιους αφορά κύριε Χαραλάμπους? Ναι, να πούμε ότι εχθές η Βουλή έχει ψηφίσει τροποποίηση της νομοθεσίας και έχει μειώσει το όριο της αλκοόλης από 22 στα 9 μιλιγκράμμ στις ακόλουθες κατηγορίες. Αφορά τους αρχάριους οδηγούς, δηλαδή τους οδηγούς που έχουν άδεια οδηγού μέχρι 3 χρόνια, τους οδηγούς μοτοποδηλάτων, μοτοσυκλετών, τρικύκλων, τετρακύκλων, τους οδηγούς φορτηγών, οδηγοί λεωφορείων, οδηγοί ταξί και οδηγοί οχημάτων που μεταφέρουν επικίνδυνα φορτία. Αναμένουμε βέβαια να δημοσιευτεί η νομοθεσία για να μπορούμε να την εφαρμόσουμε και να δούμε και τις ακριβές πρόνοιες, τι προνοεί όσον αφορά τις ποινές. Τις ποινές για τα προστήματα από τα 9 mg μέχρι τα 22 που ήταν προηγουμένως. Ναι. Να πούμε ότι από τα 23 μέχρι 35
η αλκοόλ είναι εξώδικη καταγγελία 100 ευρώ πρόστιμο και 2 βαθμούς ποινής, από τα 36 μέχρι τα 55 200 ευρώ πρόστιμο και 2 βαθμοί ποινή, και από τα 56 μέχρι τα 70 μιλιγκράμμς 300 ευρώ πρόστιμο και 3 βαθμοί ποινή. Εκεί που η αλκοόλ στον οργανισμό του οδηγού ήταν πάνω από 71 μιλιγκράμμς, τότε γίνεται ο φάκελος και στέλνεται στο δικαστήριο για ποινική δίωξη. Τώρα που πέσαμε από το 22 στο 9 για τις συγκεκριμένες ομάδες που έχετε πει, το 9 είναι ικανοποιητικό για σας ως τροχιά? Δηλαδή αυτός ο αριθμός ήταν σε διαβούλευση μαζί σας, στον οποίο έχετε καταλήξει, κύριε Χαραλαμπούς? Ναι, είχαμε λάβει μέρος και εμείς στις συζητήσεις, είχαμε πει τις απόψεις μας, ήμασταν και εμείς θετικοί στη μείωση της αλκοόλης. Απλά να αναφέρουμε και να πούμε ότι το 2014, δηλαδή τη χρονιά που μας έχει περάσει, η αλκοόλ ήταν η πρώτη αιτία των θανατηφόρων οδικών συγκρούσεων, που φαίνεται ότι με τη μείωση της και ελπίζουμε να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα. Τώρα στην ουσία τα 9 μιλιγκράμμα, δεν ξέρω, δηλαδή ακόμα και μισό ποτήρι μπύρα, ας πούμε, φτάνει σε αυτό το όριο, έτσι, είναι πολύ αυστηρό. Στην ουσία... Δεν είμαι γιατρός, ναι, να σας πω, από την εμπειρία μπορώ να αναφέρω ότι τώρα εάν ένας είναι νηστικός και θα πει το οποιοδήποτε ποτό, οπωσδήποτε θα τον επηρεάσει πολύ περισσότερο παρά... Εάν δεν ήταν νηστικός, ας πούμε, ένα παράδειγμα, εξαρτάται και από την ψυχική μας διάθεση, είναι αρκετά πράγματα. Ωραία, και να επαναλάβουμε, αυτά τα 9 μιλιγκράμμ πλέον αφορούν οδηγούς, είπατε, ταξί, λεωφορείων, δίκυκλα, ηλικιωμένοι. Ναι, είναι, να τα πούμε μία φορά, είναι οι αρχάριοι οδηγοί, είναι οδηγοί μοτοποδηλάτων, μοτοσυκλετών, οδηγοί τρικύκλων, τετρακύκλων, οδηγοί φορτηγών, λεωφορείων, ταξί και οδηγοί οχημάτων που μεταφέρουν επικίνδυνα φορτία. Ωραία, ευχαριστώ πολύ, κύριε Χαραλάμπους. Καλή δουλειά. Να παρακαλώ. Καλημέρα, ευχαριστώ. Άστρα 92.8 ραδιόφωνο. Λοιπόν, για το θέμα των καθηγητών, έτσι πρωτού πάμε στο επόμενο θέμα, κυρίες και κύριοι, υπάρχουν δύο μηνύματα να διαβάσω. Η μία είναι καθηγήτρια χημίας και λέει ότι η ΟΕΛΜΕ χθες έβαλε την ταφόπλακα στη δημόσια εκπαίδευση της Κύπρου. Στην προσπάθειά μας να της δώσουμε το φιλί της ζωής, έχασε τη μάχη για τη ζωή. Μια καθηγήτρια χημίας, λέει, και ο κύριος Κώστας από τη Δερίνια. Φάνηκε, λέει, ξεκάθαρα ότι τους εκπαιδευτικούς δεν τους ενδιαφέρει το θέμα παιδεία, παιδί και μάθηση, παρά μόνο να σινιάσουν, λέει, χαρακτηριστικά τον γάιδαρό τους. Λοιπόν, αλλάζουμε θέμα. Μας ακούει ο κύριος Πρόδρομος Αργυρίδης, επικεφαλής της Συνδέσμου Νοσηλευτών. Κύριε Αργυρίδη, καλημέρα. Καλημέρα σας. Γνωρίζουμε ότι έχετε ήδη εξαγγείλει εδώ και αρκετό καιρό την απεργία 4 του Μάη. Είδαμε χθες τον Υπουργό να κάνει μια δήλωση και να λέει ότι είναι σε εξέλιξη διάλογος με στόχο να αποφευθεί αυτή η απεργία. Να μας πείτε πού είναι αυτός ο διάλογος, κύριε Αργυρίδη. Έχουμε κληθεί από τον Υπουργό Υγείας σε συνάντηση για τις 30 Απριλίου να συναντηθούμε για να συζητήσουμε ακόμα μια φορά τα πολυσυζητημένα θέματα που απασχολούν τον κλάδο, αλλά να σημειώσω και τους υπόλοιπους κλάδους του τομέα υγείας, διότι εμείς έχουμε, πέραν των αποφάσεων που πήραμε για τον κλάδο μας, έχουμε αναλάβει και μια πρωτοβουλία μετά από συζήτηση και με συναέλφους των άλλων κλάδων και έχουμε λίγο πολύ καλέσει και τους υπόλοιπους συναέλφους να συνταχθούν μαζί μας για να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα των νοσοκομείων. Mm-hmm. Είμαστε σε επαφή και με τους υπόλοιπους κλάδους. Μα νομίζω ήδη οι έκτακτοι ανακοίνωσαν ότι θα ήταν μαζί σας σε αυτή την απεργία και σήμερα αποφασίζουν οι κυβερνητικοί γιατροί. Οι έκτακτοι σαφώς είναι μαζί μας καθαρά, αλλά όταν μιλώ για τους άλλους κλάδους, μιλώ για τους άλλους κλάδους επαγγελματικούς, δηλαδή αυτινογράφους, εργαστηριακά, φαρμακοποιούς, φυσιοθεραπευτές, κλινικούς ψυχολόγους, αυτοί κλάδοι. Έχουν όλοι κληθεί από εμάς με πρωτοβουλία δική μας. Ένας κλάδος αποφασίζει και συντάσσεται με τη δική μας θέση. Επομένως, ας προχωρήσουμε στη μέτρα. Το πιο πιθανόν τα μέτρα θα είναι από όλους τους κλάδους των νοσοκομείων.
θα μιλάμε για, ας πούμε, στην ουσία για παράλυση των νοσοκομείων. Θα κλείσουν τελείως. Θα μιλούμε για μια πανυπαλληλική στάση εργασία στα νοσοκομεία. Mm-hmm. Να επαναλάβω ότι σήμερα, απλώς να επαναλάβω, κύριε Αργυρίδη, και για τον κόσμο που μας ακούει, ότι σήμερα σε πολύ λίγο θα συνεδριάσει και η ΠΑΣΙΚΙ, συντεχνία των κυβερνητικών γιατρών, και θα αποφασίσει αν θα λάβουν και αυτοί μέρος σε αυτή την απεργία. Έχουμε εγκαλέσει και την ΠΑΣΙΚΙ. Έχουμε εγκαλέσει και την ΠΑΣΙΚΙ. Εντάξει, είμαι σε επαφή με τους συναδέλφους. Τώρα, όσον αφορά το θέμα του διαλόγου, ελπίζω αυτή τη φορά να μην είναι επανάληψη των προηγούμενων σεναρίων σε σχέση με τον διάλογο. Δηλαδή να πάμε εκεί, να πούμε τα θέματα ξανά, να καταγραφούν και να μας πούν, θα μελετηθούν και θα σας δώσουμε απάντηση. Γιατί αυτό το έχουμε κάνει στις 20 Φεβρουαρίου, με την υπόσχεση ότι σε 2 εβδομάδες θα έχουμε απαντήσεις, και 2 εβδομάδες από τις 20 Φεβρουαρίου φαίνεται δεν έχουν περάσει για το Υπουργείο Υγείας. Δηλαδή, αν διαπιστώσετε ότι γίνεται αυτό το πράγμα απλώς και μόνο για να μην γίνει η απεργία στις 4 του Μάη, δεν θα το δεχτείτε, λέτε εσείς? Σαφώς δεν θα το δεχτούμε, διότι εμείς εδώ και 1,5 μήνα έχουμε στείλει τις επιστολές μας, έχουμε εκδώσει τις ανακοίνωσεις. Και έχουμε πει ότι εάν μέχρι τις 4 Μαΐου δεν υπάρχει ένδειξη για να αρχίσει η επίλυση των προβλημάτων, τότε θα προχωρήσουμε. Τώρα, να ξεκαθαρίσω ακόμα ένα σημείο. Mm-hmm. 4 Μαΐου είναι η καταληκτική ημερομηνία. Μπορεί η απεργία να μην είναι 4 Μαΐου, γιατί είμαι σε επαφή και με τους υπόλοιπους κλάδους και υπάρχουν και κάποιες άλλες εισηγήσεις. Μπορεί να είναι 5 Μαΐου, μπορεί να είναι 6. Αυτό το πράγμα, αλλά καταληκτική ημερομηνία, κομβική ημερομηνία είναι 4 Μαΐου. Άλιστα. Λοιπόν, άρα θα περιμένουμε. Εγώ είχα καταλάβει χθες από αυτά που είδα από τον Υπουργό ότι ήδη είναι σε εξέλιξη ο διάλογος. Εσείς λέτε όχι, 30 του Απρίλη. 30 του Απρίλη θα πάτε. Εμείς έχουμε κληθεί 30 του Απρίλη. Μάλιστα. Από ό,τι είδα τις δηλώσεις, mm-hmm. ο Υπουργός έχει δηλώσει ότι έχω καλέσει και τις υπόλοιπες κλάδους στην ΠΑΣΙΚΙ. Νομίζω όμως οι ημερομηνίες που μας έχει καλέσει είναι κοντά για όλους. Για το ΓΕΣΥ τι γίνεται, κύριε Αργυρίδη, επειδή ξέρουμε ότι έχετε και εσείς ως νοσηλευτές, ως κλάδος των νοσηλευτών, έχετε τις αντιρρήσεις, είστε μάλλον λέτε στο σκοτάδι, άλλαξε κάτι, έχετε γέφυρες επικοινωνίες? Εμείς για το ΓΕΣΥ δεν έχουμε αντίρρηση. Εμείς λέμε το ΓΕΣΥ να εφαρμοστεί, αλλά στα πλαίσια εκείνα που θα εξυπηρετεί τον πολίτη και όχι συμφέροντα. Αυτό λέμε εμείς για το ΓΕΣΥ. Για το κομμάτι της αυτονόμησης, η φιλοσοφία η δική μας διαφέρει κατά πολύ από τη φιλοσοφία του Υπουργού. Εμείς λέμε αναδιοργάνωση, ενδυνάμωση των νοσοκομείων, να είναι ανταγωνιστικά, βιώσιμα, για να μπορέσουν να προσφέρουν το καλύτερο στον Κύπριο πολίτη, στο νέο περιβάλλον με την εφαρμογή του ΓΕΣΥ. Γίνεται διάλογος, επειδή στο παρελθόν μιλήσατε ότι έκλεισαν οι γέφυρες επικοινωνίας, ότι τορπιλίζεται ο διάλογος. Είναι το ίδιο το σκηνικό, παραμένει το ίδιο σκηνικό? Όσον αφορά το κομμάτι του ΓΕΣΥ και της αυτονόμησης, αυτόν το θέμα από πλευράς δικής μας των κλάδων της ΠΑΣΙΡΗ θα συζητηθεί και έχει γίνει μια συζήτηση στη ΜΕΠ ξανά. Δηλαδή, μετά τη γνωμάτευση της Αγγελίας για το εργασιακό καθεστώς των μονίμων υπαλλήλων, εμείς αναμέναμε να κληθεί ξανά η ΜΕΠ. Να έρθει ο Υπουργός ή εκπρόσωπος του Υπουργού να καταθέσει τη νέα του θέση σε σχέση με τη γνωμάτευση και να ανοίξει ένας διάλογος. Δεν έχει γίνει αυτό, αναμένουμε να γίνει. Αλλά για το κομμάτι αυτό, σαν κλάδι, δεν θα επιδιώξουμε. Θα πούμε απόψεις, αλλά ουσιαστική συζήτηση σε επίπεδο κλάδων και Υπουργείου Υγείας δεν θα επιδιώξουμε, διότι είναι σοβαρότατο θέμα, αφορά όλους τους δημοσίους υπαλλήλους, αφορά 5.000 υπαλλήλους και θα πρέπει να οδηγηθεί στη ΜΕΠ αυτό το θέμα. Μάλιστα. Λοιπόν, άρα θα περιμένουμε σίγουρα και τον συνάντηση που λέτε 30 του Απρίλη. Θα δούμε σήμερα τι θα πούνε και οι κυβερνητικοί γιατροί, αλλά κρατούμε αυτό που λέτε ότι μπορεί να μην είναι, αν θα πάτε σε απεργίες, μπορεί να μην είναι η Τετάρτη του Μάη, μπορεί να είναι 5 ή 6. Διότι θα συμμετάσχουν και άλλοι. Είναι 7-8 κλάδι. Μπορεί για κάποιο λόγο ένα-δύο κλάδι να προτείνουν κάτι διαφορετική ημερομηνία για κάποιο λόγο. Mm-hmm. Επομένως θα γίνει συντονισμός όλων μας. Και με αλληλοσφασμό
θα προχωρήσουμε. Λοιπόν, σίγουρα θα τα ξαναπούμε, γιατί και ο κόσμος μας τηλεφωνά εδώ και ρωτά, κύριε Αργυρίδη, τι θα γίνει. Υπάρχουν προγραμματισμένες εγχειρήσεις, είναι πολλά τα πράγματα. Ξέρετε ότι λοιπόν, κάθε φορά. Ναι. Να προσθέσω κάτι για τον κόσμο. Ναι. Αν δείτε την ανακοίνωση μας, το πρώτο θέμα που βάζουμε εμείς είναι τα λειτουργικά προβλήματα που υπάρχουν στα νοσοκομεία. Διότι όπως έχουν σήμερα τα νοσοκομεία καταντήσει, δεν προσφέρει στον Κύπριο πολίτη αυτό που δικαιούται, το νοσοκομείο. Καταβάλλονται τεράστιες προσπάθειες από όλους, από τον γιατρό μέχρι τον τελευταίο κλητήρα, αλλά όπως έχουμε καταντήσει τα νοσοκομεία, δεν προσφέρουν αυτό που δικαιούται ο Κύπριος πολίτης. Γι' αυτό ο αγώνας ξεκινά για τούτον το θέμα και μετά τα υπόλοιπα. Μάλιστα. Ευχαριστώ, κύριε Αργυρίδη. Καλή δουλειά. Να είστε καλά. Καλημέρα. Καλημέρα. Ευχαριστώ και εγώ. Καλημέρα. Καλημέρα. Αυτά, κυρίες και κύριοι, από τους νοσηλευτές. Άρα όλοι είμαστε σε αναμονή να δούμε τι θα γίνει με το θέμα απεργία, αν θα γίνει, ποιοι θα συμμετάσχουν. Νομίζω η κατάσταση που επικρατεί στα νοσοκομεία όλοι ξέρετε. Είναι πλέον ξεκαθαρό, όταν και οι ίδιοι οι άνθρωποι που δουλεύουν εκεί λένε ότι δεν λειτουργούν τα νοσοκομεία, δεν χρειάζεται κάτι περισσότερο να πει οποιοσδήποτε άλλος. Λοιπόν, μια αναφορά να κάνουμε πρωτού πάμε σε ακόμη ένα διαφημιστικό διάλειμμα για ένα θέμα που σίγουρα τις επόμενες μέρες θα απασχολήσει την επικαιρότητα και θα έχουμε να μιλάμε. Είναι το θέμα των παρακολουθήσεων τηλεφώνων από τις αρχές, κυρίες και κύριοι. Επανήλθε ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ο Ιωνάς Νικολάου, έχει ετοιμάσει ένα προσχέδιο νομοσχεδίου ώστε να επιτρέπεται υπό προϋποθέσεις η παρακολούθηση τηλεφωνικών συνδιαλέξεων στο πλαίσιο, όπως λένε, της διερεύνησης σοβαρών αδικημάτων. Να πούμε ότι το νομοσχέδιο στάλθηκε για διαβούλευση στις αρμόδιες υπηρεσίες της Δημοκρατίας. Στην συνέχεια θα προωθηθεί για νομοτεχνικό έλεγχο στη νομική υπηρεσία. Είναι μια παλιά προσπάθεια που έρχεται και επανέρχεται στην Βουλή. Λοιπόν, ο Υπουργός Δικαιοσύνης, επαναλαμβάνω, επανέρχεται τώρα με νέο προσχέδιο νομοσχεδίου. Έκανε δηλώσεις χθες, αναφέρθηκε σε αυτό το θέμα και είπε ότι έχει ρυθμίσει την δυνατότητα να καταφύγει στο δικαστήριο ο Γενικός Εισαγγελέας για να ζητήσει την έκδοση του διατάγματος που θα επιτρέπει συγκεκριμένη τηλεφωνική παρακολούθηση αναφορικά με συγκεκριμένα πρόσωπα προς διερεύνηση συγκεκριμένων αδικημάτων. Καθορίζεται στην νομοθεσία ο τρόπος με τον οποίο θα εκτελεστεί αυτό το διάταγμα του δικαστηρίου, δηλαδή το πώς θα γίνει η τηλεφωνική παρακολούθηση, οι μηχανισμοί ελέγχου, ούτως ώστε να υπάρξει εφαρμογή πιστή του διατάγματος και να συνεχίσει ο νόμος, λέει ο Υπουργός, να προστατεύει το απόρριτο της επικοινωνίας. Παρακολούθηση και απόρριτο, αυτά τα δύο ως συνήθως λέω, δεν συνάδουν. Δεν ξέρω τι άλλο θα ακούσουμε. Εν πάση περιπτώσει, αυτό το αναφέρουμε ως είδηση και για να πούμε ότι σίγουρα τις επόμενες μέρες θα είναι αντικείμενο δημόσιας συζήτησης αυτή η εξέλιξη. Άστρα 92.8. Ραδιόφωνο. Λοιπόν, δύο μηνύματα. Ο κύριος της Πάση Δή, λέει ο κύριος Γλαύκος Χατζιπέτρου, αφιπηρέτησε. Δεν φωνάζει κάθε μέρα στα ράδια όπως επί προηγούμενης διακυβέρνησης. Και άλλος λέει πλήρης κρατική αποδιοργάνωση. Αφυπνισθέντες και αγανακτισμένοι, πού χαθήκατε. Λοιπόν, είναι Παρασκευή. Θα ανοίξουμε όπως κάθε Παρασκευή, όταν δεν μας παίρνει μπάλα βέβαια. Είναι ο Χαρλάμπος ο Χρυσοστόμου από το ΤΕΠΑΚ. Καλημέρα από τον κύριο Πταϊρέ. Καλημέρα, κύριε Χρυσοστόμου. Καλή σας μέρα. Είπα, όταν δεν μας παίρνει η μπάλα την περασμένη εβδομάδα, μας πήρε και μας σήκωσε μετά το τι γίνεται στην νομική υπηρεσία και χάσαμε αυτό το ένθετο. Λοιπόν, κάθε Παρασκευή ως είδος αυτή την ώρα σας ακούμε για κάποιες θέσεις που υπάρχουν ή κάποιες ευκαιρίες. Ακούμε, κύριε Χρυσοστόμο, τι έχουμε αυτή η εβδομάδα. Ναι, ευτυχώς προλάβαμε μια ημερομηνία σημαντική της 28 Απριλίου. Είναι μια ημερομηνία υποβολής αιτήσεων για 80 θέσεις εργασίας διοικητικών υπαλλήλων στον τομέα ελέγχου. Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού, η γνωστή ΕΠΣΟ, διοργανώνει γενικό διαγωνισμό βάσει εξετάσεων για να καταρτήσει ένα πίνακα 80 επιτυχών των υποψηφίων, οι οποίοι θα τοποθετηθούν σε θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως είναι το Ευρωπαϊκό Ελεκτικό Συνέδριο, και θα προσληφθούν ως τα νέα μέλη της δημόσιας διοίκησης, οι διοικητικοί υπάλληλοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
στην αρχική βαθμίδα, την βαθμίδα A&D όπως ονομάζεται. Το πιο σημαντικό για αυτή τη βαθμίδα είναι ότι είναι εισαγωγική βαθμίδα και εκείνοι που ξεκινούν τη σταδιοδρομία τους ως υπάλληλοι στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και πρέπει να είναι πτυχιούχοι, δεν απαιτείται προηγουμένως επαγγελματική εμπειρία. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, διότι πολλοί νέοι άνθρωποι στην Κύπρο αυτή τη στιγμή, νέοι πτυχιούχοι, δεν έχουν επαγγελματική εμπειρία. Άρα αυτό το γεγονός δεν τους αποστερεί το δικαίωμα να υποβάλουν αίτηση, διότι δεν είναι προαπαιτούμενη η επαγγελματική εμπειρία. Η φύση των καθηκόντων έχει να κάνει με το δίκαιο, τα θέματα λογιστικής, τη δημόσια διοίκηση και τα δημόσια οικονομικά. Και να πούμε ότι ο βασικός αρχικός μηνιαίος μισθός είναι 4.400 ευρώ. Επαναλαμβάνω ότι η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι 28 Απριλίου 2015. Γίνονται ηλεκτρονικές εξετάσεις σε όλες τις χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι επιλεγέντες των εξετάσεων καλούνται σε συνέντευξη στις Βρυξέλλες με όλα τα έξοδα μετακίνησης καλυμμένα. Αυτό είναι το πρώτο μας θέμα. Το δεύτερο, έχουμε μία εκδήλωση που διοργανώνεται από το Europe Direct Λεμεσού, τον Δήμα Αγίου Αθανασίου και τα εκπαιδευτήρια του Δήμου Αγίου Αθανασίου με τίτλο «Η μέρα της Ευρώπης, διεκδικώ τα δικαιώματα μου, αξιοποιώ τις ευκαιρίες». Θα δοθεί η έμφαση ακριβώς πάνω σε αυτά, να γνωρίσουν και οι νέοι άνθρωποι, οι μαθητές μας, αλλά και οι πολίτες τα δικαιώματα και να δουν τους τρόπους με τους οποίους μπορούν να αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες. Η εκδήλωση αυτή θα γίνει την Κυριακή 3 Μαΐου και νέοι άνθρωποι και μαθητές θα έχουν την ευκαιρία να συζητήσουν με ευρωβουλευτές για τα διάφορα ζητήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά ταυτόχρονα να παρακολουθήσουν και εργαστήρια μάθησης και ψυχαγωγίας, αξιοποιώντας ακριβώς τις ευκαιρίες και τα δικαιώματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για πληροφορίες περισσότερες και δήλωση συμμετοχής μπορεί να αποτείνονται οι ενδιαφερούμενοι στο 25 00 20 44. Ευχαριστώ πολύ κύριε Χρυσοστόμου, να είστε καλά. Καλημέρα. Ευχαριστώ. Καλημέρα. Λοιπόν, κλείνουμε αυτή την παρένθεση. Είπαμε κάθε Παρασκευή έχουμε αυτό το ένθετο από το Europe Direct του ΤΕΠΑΚ. Σε πολύ λίγο θα συνδεθούμε με Βρυξέλλες, τον συνάδελφο τον Θάνο Αθανασίου, να μας πει τι αποφάσισαν χθες. Όπως αναμέναμε όλοι και εξάλλου το είχαν εξαγγείλει, έχουν τριπλασιάσει τα έξοδα που γίνονται για την επιτήρηση και όχι μόνο, θα το δούμε. Επί της ουσίας δεν ασχολήθηκε κανείς και κύριε επί της ουσίας του προβλήματος των μεταναστών, το να σταματήσουμε το να φεύγουν αυτοί οι άνθρωποι από τις χώρες τους και να πνίγονται, είτε κάποιοι πνίγονται είτε κάποιοι άλλοι σκοτώνονται σε κάποια σύνορα, δεν είναι μόνο η θάλασσα που φέρνει το τέλος. Λοιπόν, πριν πάμε στον Θάνο, διάβαζα ένα πολύ ωραίο γράμμα, το έχει κάνει ως γράμμα η πολύ καλή φίλη και συνάδελφος η Μαρία η Χρυσάνθου, η οποία δεν είναι τώρα στην Κύπρο. Ο τίτλος είναι «Γράμμα από την θάλασσα» της Μαρίας Χρυσάνθου. «Τώρα, λέει, που θα σχεδιάζεις τις καλοκαιρινές διακοπές σου, σκέψου και εμένα». Και γράφει η Μαρία: «Εγώ δεν μπήκα σε καράβι ή φέρι για κρουαζιέρα. Σε μια βάρκα σάπια και επικίνδυνη μπήκα. Όχι για να ταξιδεύσω, αλλά για να δραπετεύσω. Ούτε πονηρεύτηκα ποτέ διακοπές. Δεν είχα την πολυτέλεια των διακοπών. Δεν είχα καν την πολυτέλεια της ζωής. Στις παραλίες της Μεσογείου δεν ξάπλωσα για να απολαύσω τον ήλιο. Και στα νερά της δεν κολύμπησα γιατί δεν ήξερα να κολυμπώ. Για μένα τα νερά της δεν ήταν κρυστάλλινα και ονειρεμένα. Ήταν βαθιά και κρύα και τρομακτικά. Δεν με δρόσισαν, με έπνιξαν. Δεν έχτισα με τα κουβαδάκια και τα αυτιαράκια μου κάστρα στην άμμο. Μόνο μικρά όνειρα έχτιζα στην άμμο και ήθελα να μπω στο κάστρο σου για να σωθώ. Δεν πρόλαβα. Γι' αυτό μην κυνηγάς μόνο τους λαθρέμπορους που εκμεταλλεύτηκαν την ανάγκη μου να ζήσω. Κυνήγησε αυτούς που μου στέρισαν την ελπίδα να ζήσω στον τόπο μου. Κυνήγησε αυτούς που κατάντησαν μοναδική μου σανίδα σωτηρίας, τους λαθρέμπορους. Μην καταστρέφεις μόνο τα πλοία τους. Κατάστρεψε τον πόλεμο, την ανέχεια και την απελπισία που με οδηγούν σε αυτά. Γιατί δεν ήθελα να αφήσω τον τόπο μου. Εκείνος με έδιωξε. Και ήταν αυτός ο τόπος που κάποτε έκτισε τις αυτοκρατορίες σου. Ίσως να χτίζει ακόμα και τις δημοκρατίες σου. Γι' αυτό μην κλείνεις τα σύνορά σου.
Θυμήσου πως κάποτε πέρασε στα δικά μου σύνορα, με την βία και απρόσκλητα. Και αφού κάθισες χρόνια και πλούτησες τον τόπο μου, με ανάγκασες να ζητιανεύω την ελεημοσύνη σου. Μην παίρνεις μόνο τα δικά μου δαχτυλικά αποτυπώματα, αν επιζήσω. Πάρε και τα δαχτυλικά αποτυπώματα εκείνων που με έσπρωξαν στη θάλασσα. Ίσως τότε αντιληφθείς πως στην πλάτη μου βρίσκονται και τα δικά σου. Είναι ένα εξαιρετικό γράμμα, γράμμα από την θάλασσα της Μαρίας Χρυσάνθου. Είναι πολύ καλή φίλη δημοσιογράφος η Μαρία, που πάντοτε έτσι έχει τον τρόπο της να γράφει πολύ πολύ ωραία και παραστατικά. Λοιπόν, πάμε στις Βρυξέλλες. Θάνο Αθανασίου, καλή σου μέρα από τη Λευκοσία. Καλημέρα, καλημέρα από τη Βρυξέλλες. Να ξεκινήσουμε από το Σύνοδο Κορυφής για τους μετανάστες. Χρήμα, μόνο χρήμα αποφασίστηκε να δοθεί, Θάνο. Κοίταξε να δεις. Ναι. Χρήμα και κάποιες ιδέες μέχρι στιγμής. Διότι το βασικό ουσιαστικά είναι ο τριπλασιασμός των πόρων για την επιχείρηση τρίτων. Όμως και όλα τα υπόλοιπα τα οποία λέγαμε στις προηγούμενες μέρες είναι μέσα στην κοινή δήλωση, είναι μέσα στο κείμενο των συμπερασμάτων. Δηλαδή, δεσμεύτηκαν πρώτον για την ενίσχυση της παρουσίας στη θάλασσα, έτσι πως το περιγράφουν και έτσι πως αναφέρονται στις επιχειρήσεις τρίτων και Ποσειδών και στο πλαίσιο της πολιτικής εντολής της Frontex και το 2015 και το 2016, με τον τριπλασιασμό των χρημάτων που επίσης αναφέρουν, έχουν να κάνουν, είναι αυτό το οποίο περιγράφαμε ως μια πολύ ευρύτερη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης. Έτσι μας το εξηγούν, δηλαδή. Αυτό ανέφερε χθες ο Τούς και ο Γιούνκερ στην κοινή παρουσίαση αυτών των θέσεων το βράδυ. Και με τον ίδιο ακριβώς τρόπο μας το περιγράφουν και οι διπλωμάτες που γράψαν αυτά τα κείμενα. Υπάρχει μια μεγάλη πρόνοια για την καταπολέμηση των διεκμητών σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο, βάζουν και αυτή την φράση δίπλα. Θα προσπαθήσουν να αποδιαρθρώσουν το δίκτυο των διακινητών, θα προσαγάγουν τους δράστες κτλ. Κτλ. Πώς σε συνεργασία με την Europol, την Frontex, την Υπηρεσία για το Άσυλο και την Eurojust. Και λένε ακριβώς από κάτω ότι θα αναλάβουν και προσπάθειες αναγνώρισης, κατάληψης και καταστροφής των σκαφών προτού χρησιμοποιηθούν. Αυτή είναι η στρατιωτική επιχείρηση που λέγαμε. Η ΕΠΑ, η εκπρόσωπος, η Φεδερίκα Μογκερίνη, θα αρχίσει προετοιμασίες για να προετοιμαστεί η κοινή πολιτική άμυνας και ασφάλειας για αυτόν τον σκοπό. Δηλαδή, η στρατιωτική συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών. Θα αξιοποιήσουν, λένε, και την Europol και όλα αυτά θα συντονιστούν με έναν τρόπο ώστε να λειτουργήσουν καλύτερα υπό τη στρατηγική ομπρέλα που λέγαμε στην Μεσόγειο. Την ίδια στιγμή είναι αρκετά αυτά. Ούτε το πρώτο βήμα, ούτε το δεύτερο βήμα συνέβαινε πριν από τη Σύνοδο. Θα προσπαθήσουν να αποτρέψουν επίσης τις παράνομες ροές με υποστήριξη τελικά προς την Τουνησία και την Αίγυπτο και το Σουδάν και τις άλλες χώρες όπως το Μάλι και ο Νίγηρας, προκειμένου να ελέγξουν οι χώρες οι ίδιες τα χερσαία του σύνορα. Υπάρχει και αυτό μέσα στην λίστα των συμπερασμάτων. Θα αρχίσουν διάλογο με την Αφρικανική Ένωση. Μάλιστα το Μάιο θα γίνει και μια κοινή σύνοδος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Αφρικής στη Μάλτα. Θα ενισχύσουν την πολιτική συνεργασία με κάποιους Αφρικανούς εταίρους σε κάποια επίπεδα για να αντιμετωπίσουν τα αίτια της παράνομης μετανάστευσης. Δεν μας λένε πώς, αλλά εν πάση περιπτώσει και έχουν και αυτό μέσα στο κείμενο. Θα εντείνουν τη συνεργασία με την Τουρκία λόγω της κατάστασης στη Συρία και το Ιράκ. Πώς θα το κάνουν και τι σημαίνει αυτή η φράση, δεν ξέρω να σου πω. Όμως, κατά πάσα πιθανότητα, έχει να κάνει με τις συμφωνίες επανεκδοχής. Θα τοποθετήσουν τους Ευρωπαίους αξιωματούχους, ουσιαστικά υπαλλήλους των θεσμών, με διπλωματικό καπέλο στα διάφορα αυτά σημεία για να υπάρξει συντονισμός και ροή πληροφόρησης, να ξέρουν τι γίνεται εκ των προτέρων. Θα συνεργαστούν με περιφερειακούς εταίρους για την επιτήρηση των θαλασσίων συνόρων και θα προσπαθήσουν ουσιαστικά να δημιουργήσουν και ένα πρόγραμμα εθελοντικής επανεκδοχής και όχι εθελοντικής, αλλά εν πάση περιπτώσει
προσωρινής εγκατάστασης φιλοξενίας σε κάποια κατημέλη. Έχει κονδύλια όλο αυτό. Δεν είναι όλο το σχέδιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη μετανάστευση. Το σχέδιο θα παρουσιαστεί, όπως είπε χθες ο Γκιούνκερ, στις 13 Μαΐου, αλλά είναι ένα βήμα. Πολύ αργά, μεν, ναι, αλλά είναι ένα βήμα. Και μόνο η στρατηγική επιχείρηση που περιγράφει θα μας απασχολεί για πολύ καιρό, από ό,τι φαίνεται μέχρι από εδώ και πέρα, έλπιση. Λοιπόν, ωραία, εντάξει. Υπάρχουν βέβαια και σου είπα και πριν, Θάνο, και οι απόψεις ότι πρέπει να χτυπηθεί αυτό το πράγμα από την ρίζα του, δηλαδή στο γιατί αναγκάζονται αυτοί οι άνθρωποι να φύγουν. Κάποιες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν ευθύνη για το κακό που συμβαίνει σε πολλές χώρες. Εν πάση περιπτώσει, για πες μας για την Ελλάδα, τι γίνεται. Κοίταξε να δεις. Χθες γίνανε κάποιες επαφές του Πρωθυπουργού με την Άγγελα Μέρκελ, τον Φρανσουά Ολάν, τον Γάλλο Πρόεδρο και τον Ζαν Κλοντ Γιούνκερ. Εκεί, από ό,τι φαίνεται, έγινε μια ανταλλαγή απόψεων για το πού βρισκόμαστε και το τι συμβαίνει. Υπήρχε μια εικόνα νωρίς χθες ότι ο Πρωθυπουργός θα πάει και θα τους πει: ξέρετε, αν δεν έχει τελειώσει η αξιολόγηση στις 30 Απριλίου, αυτό σημαίνει ότι η συμφωνία της 23 Φεβρουαρίου, η συμφωνία ουσιαστικά της παράτασης του δεύτερου βελγικού προγράμματος, θα έχει καταστεί ενεργή και έχουμε πρόβλημα. Όμως, μετά την αποτίμηση της κατάστασης που κάνανε οι δύο πλευρές, και στο επίπεδο με την Μέρκελ και στη συνάντηση με τον Ολάν, αλλά πολύ περισσότερο στη συνάντηση με τον Γιούνκερ, έγινε κατανοητό ότι δεν έχει πια νόημα αυτή η ημερομηνία. Δηλαδή, ναι, θα προσπαθήσουν να τελειώσουν την αξιολόγηση μέχρι τις 30 του μήνα, αλλά αν δεν την τελειώσουν, τότε θα πρέπει να συνεχίσουν να δουλεύουν μέχρι να την τελειώσουν. Δεν έχουν πάει δηλαδή οι Ευρωπαίοι σε άλλο πλάνο, στη συγχώνευση της αξιολόγησης και του επομένου ελέγχου, ή δεν πρόκειται να εκταμιεύσουν χρήματα, και αυτό το κατέθεσε ο Γιούνκερ σαφές στον Αλέξη Τσίπρα, δεν θα πρόκειται να εκταμιεύσουν χρήματα αν δεν υπάρξει στο τραπέζι αυτό που λέμε staff level agreement, δηλαδή συμφωνία θέτου προσωπικού. Τι θα πρέπει να κάνει η χώρα τους επόμενους μήνες για να επιτύχει τους στόχους του δεύτερου ελληνικού προγράμματος. Ήταν ξεκάθαρο, όσο πρόοδος και αν έχει καταγραφεί από το Βερολίνο, όπως λέει χαρακτηριστικά την προηγούμενη συνάντηση του Αλέξη Τσίπρα με την Άγγελα Μέρκελ και ως σήμερα, δεν είναι επαρκής για να πούμε ότι έχουμε συμφωνία υλοποίησης. Οπότε το Eurogroup δεν μπορεί να λάβει κάποια απόφαση. Χθες, μάλιστα, μαθαίνουμε ότι στη Ρίγα συναντήθηκαν ο Πολ Τόμψεν, ο επικεφαλής του ΔΕΛΤΑΝΙΤΑΦ στην Ευρώπη, μέχρι πρότινος βασικός διαπραγματευτής του ΔΕΛΤΑΝΙΤΑΦ στην τότε Τρόικα, ο Κλάους Ρέγκλινγκ, ο επικεφαλής του EFSF, είναι ο μηχανισμός χρηματοδότησης της σταθερότητας του ευρώ, και κάποια στελέχη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας με τον κύριο Βαρουφάκη στη Ρίγα, της Λετωνίας. Και εκεί το αποτέλεσμα αυτής της συνάντησης ήταν ουσιαστικά αυτό. Ούτε ο Πρωθυπουργός μπορούσε να κάνει, ήταν ο ρόλος του να κάνει χθες διαπραγμάτευση επί συγκεκριμένων μέτρων. Προφανώς και αυτό δεν μπορούσε να το κάνει και ο Υπουργός Οικονομικών στην Ρία της Λετωνίας. Συνεπώς, οι Ευρωπαίοι λένε το μπαλάκι είναι και πάλι στο ελληνικό κήπεδο, η μπάλα είναι στην πλευρά του κήπεδου της Ελλάδας και πρέπει να συνεργαστεί τάχιστα με τις αρχές, με τους θεσμούς, με τους πάντες, ώστε να καταλήξει σε ένα staff level agreement, μια συμφωνία σε επίπεδο προσωπικού για το πώς θα υλοποιηθεί, πώς θα κλείσει η τελευταία αξιολόγηση. Ευχαριστώ. Γιατί διαφορετικά δεν υπάρχει το κεφάλαιο. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Θάνο. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ για αυτή την ενημέρωση. Καλή να είσαι καλά. Καλημέρα. Καλημέρα. Αυτά, κυρίες και κύριοι, επαναλαμβάνουμε. Ακούσατε και την, ας το πούμε, την θεραπεία που θεωρεί η Ευρωπαϊκή Ένωση ότι δίδει στο θέμα της μετανάστευσης, τα λέγαμε και χθες. Ας μας πούν ποιες είναι αυτές οι χώρες που ρήμαξαν: τη Συρία, τη Λιβύη, το Ιράκ, το Αφγανιστάν, το Μάλι και όχι μόνο, έτσι λέω, μερικές χώρες κυλίστευσαν τον πλούτο αυτών των ανθρώπων και τον ληστεύουν ακόμη, έτσι, να μην μιλάμε μόνο σε παρελθόντα χρόνο. Και δολοφονούν λαούς και δημιούργησαν ακόμη και αυτούς τους τζιχαντιστές του ISIS, αλλά τελικά τους ξέφυγε από τον έλεγχο και αφήνουν πίσω τους απελπισμένα θύματα τα οποία αναζητούν σωτηρία.
Να πάνε όμως πού? Προσπαθούν να πάνε κάπου και πνίγονται. Έχουν γίνει απέραντα νεκροταφεία πνιγμένων ανθρώπων, πνιγμένων προσφύγων, η Μεσόγειος και όχι μόνο. Και όλα αυτά, κυρίες και κύριοι, τον 21ο αιώνα. Ο φίλος ο Μακάριος με ρωτάει που μπορεί να βρει το γράμμα που διάβασα πριν, γράμμα από την θάλασσα της Μαρίας Χρυσάνθου. Μπορείς να το βρεις στην ιστοσελίδα cyprusnews.eu. Από εκεί το έχω βρει εγώ, φίλε Μακάριε. Άλλος ακροατής, να επαναλάβω, είναι η ιστοσελίδα cyprusnews.eu. Τώρα είναι και στην ιστοσελίδα διάλογος αυτό το γράμμα της φίλης της Μαρίας της Χρυσάνθου, dialogos.com.cy. Οπότε αν μπορείτε να τη βρείτε και από εκεί. Και φίλε Μακάρη, εσύ που το ζήτησες. Άλλος ακροατής λέει: καλημέρα, όπως έλυσαν το Κυπριακό θα λύσουν και το μεταναστευτικό οι Ευρωπαίοι. Η πολιτική τους βασίζεται στο ψέμα, είναι κεμπελική, λέει, εβίβα Ευρώπη. Έχουμε τώρα στην τηλεφωνική γραμμή τον Υπουργό Παιδείας, λέγαμε από το πρωί. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα. Καλημέρα κύριε Καδί. Καλή σας μέρα. Συζητήσαμε 7 και 4, ξεκινήσαμε με πρώτο θέμα. Είχαμε όλους τους εκπροσώπους και της Δίκη και της Αλλαγής και της Προοδευτικής και της Νέας Πνοής. Ο κόσμος που άκουγε, βέβαια, άκουσε αντιπαραθέσεις, άκουσε πράγματα και θαύματα, κύριε Υπουργέ. Εντάξει, είναι οριακό το πράσινο φως, ειδικά για το θέμα της αλλαγής στα προγράμματα. Δεν είναι εύκολη η κατάσταση, κύριε Υπουργέ. Υπάρχουν σοβαρές ενστάσεις. Ναι, ήταν αναμενόμενο ότι θα υπάρξουν σοβαρές ενστάσεις. Θυμάστε, ειδικά για το θέμα των ορολογίων προγραμμάτων, το λέγαμε από την αρχή ότι ήταν ένα θέμα πολύ δύσκολο. Ήταν ένα θέμα που στην ίδια την ΟΕΛΜΕΚ θα ήταν δύσκολο να εξασφαλιστεί συνένεση, κάτι που αποδείχθηκε και χθες, διότι ακριβώς υπάρχουν πολλές ειδικότητες, υπάρχουν πολλά μαθήματα. Η κάθε ειδικότητα επιχειρηματολογεί για το αντικείμενο της. Υπάρχουν συμφέροντα, περισσότερες ώρες διδασκαλίας σημαίνει περισσότεροι διορισμοί από μια ειδικότητα. Άρα αντιλαμβάνεστε, εάν αυξηθούν οι ώρες μιας ειδικότητας, μειώνονται κάποιες άλλες. Και ήταν από την αρχή δεδομένο ότι θα αντιμετωπίσουμε πολλές δυσκολίες. Εγώ θεωρώ ότι εξασφαλίστηκε έστω και η οριακή πλειοψηφία, διότι ακριβώς η πρόταση που κατατέθηκε τελικά, η οποία διαμορφώθηκε στη βάση της πρότασης του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, διαμορφώθηκε στη βάση ορθολογικών κριτηρίων. Βέβαια και αυτό αμφισβητείται από κάποιους. Ας πούμε, ο κύριος Νικολάηδης της Νέας Πνοής λέει δεν υπάρχει καμιά επιστημονικότητα, μιλά για πιστοδρόμηση. Άλλοι είπαν ότι δώσαμε το φιλί της, αντί να δώσουμε το φιλί της ζωής, χάσαμε τη μάχη. Ναι, ένας αντικειμενικός κριτής και ένας αντικειμενικός αναγνώστης των προτάσεων που έχουν συζητηθεί στο τραπέζι του διαλόγου, νομίζω ότι μπορεί να δει ότι κινούμαστε προς εξυγχρονιστικές κατευθύνσεις. Από όλους νομίζω είναι παραδεκτό ότι το ενιαίο λύκειο δεν μπορεί να συνεχίσει να λειτουργεί. Ναι, αυτό το παραδέχονται όλοι, ναι. Μάλιστα. Νομίζω από όλους είναι παραδεκτό ότι πρέπει να κινηθούμε σε κατευθύνσεις επιλογής μαθημάτων. Ας θυμίσω ότι και η προηγούμενη και η πρόταση της προηγούμενης κυβέρνησης προς την ίδια κατεύθυνση κινείται, έτσι. Είχε ορισμένες διαφορές. Το αντιλαμβάνομαι. Τώρα στήθηκε μια νέα πρόταση στην ίδια φιλοσοφία. Στην ίδια φιλοσοφία και στη βάση του διαλόγου που αναπτύχθηκε, και εγώ νιώθω μεγάλη ικανοποίηση για το γεγονός ότι έστω και με αυτή την πλειοψηφία ουσιαστικά ανταμείφθηκε η διαδικασία του διαλόγου και στα δύο θέματα. Ας θυμίσω ότι στον κατάλογο η ΟΕΛΜΕΚ δεν συζητούσε τα τελευταία χρόνια οτιδήποτε άλλο πέρα από κάποιες βασικές θέσεις. Οι υπερβάσεις που έκανε το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού και η πολιτεία γενικότερα, το γεγονός ότι έκατσε και άκουσε τους προβληματισμούς, είδε έτσι κάποια ευαίσθητα θέματα με κατανόηση, έφερε τις δύο πλευρές πιο κοντά και είχαμε το αποτέλεσμα που είχαμε. Τώρα, ο κύριος Νικολαίδης, αφού το έθεσε δημόσια και μου είπε, όταν είπα ότι θα έχουμε μετά τον Υπουργό, μου λέει ρωτήστε τον Υπουργό από την κίνηση Νέα Πνοή, θεωρεί ότι ο κύριος Σταλιαδόρος σας έχει επισκιάσει, κύριε Υπουργέ, ότι τέλος πάντων αυτός κάνει παιχνίδι ο κύριος Σταλιαδόρος και εσείς μείνατε στο παρασκήνιο
αφού μου το έχει πει, να σας ρωτήσω, σας ρωτώ ευθέως, αν νιώθετε κάτι τέτοιο. Δεν θέλω καν να το σχολιάσω. Δεν θέλω καν να το σχολιάσω, διότι είναι ανάξιο σχολιασμού. Οι προτάσεις που έχουν κατατεθεί ήταν από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού. Έγιναν συζητήσεις. Ο κύριος Ταλιαδόρος είναι ο πρόεδρος της ΟΕΛΜΕΚ. Προφανώς και είχαμε διάλογο μαζί του. Έτσι. Αλλά ο καθένας έχει το δικό του ρόλο. Έτσι. Οι προτάσεις που έχουν διαμορφωθεί από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού διαμορφώθηκαν καθαρά από το επιτελείο του Υπουργείου. Ωραία, τα έχουμε πει πολλές φορές. Λοιπόν, οριακά πράσινο δόθηκε και για τον εξυγχρονισμό του συστήματος διορισμών. Μάλιστα. Είναι ένα θέμα το οποίο απασχολεί για πάρα πολλά χρόνια το εκπαιδευτικό σύστημα. Mm-hmm. Αντιλαμβάνεστε ότι το να διορίζει κανείς με μοναδικό κριτήριο το έτος κατάθεσης πτυχίου, που είναι ένα μη ποιοτικό κριτήριο, δεν μπορεί να διασφαλίζει την παρουσία ποιοτικών εκπαιδευτικών μέσα στα σχολεία μας. Χωρίς να λέω ότι δεν έχουμε ποιοτικούς εκπαιδευτικούς σήμερα, έτσι. Διότι έχουμε και πολύ καλούς μάλιστα εκπαιδευτικούς. Απλά ο τρόπος επιλογής τους, βασίζεται σε μη ποιοτικά κριτήρια και αυτό θα πρέπει να αλλάξει. Όλοι το αναγνωρίζουν. Και δώσαμε εμείς μια λύση, η οποία πιστεύω ότι ακριβώς με τον τρόπο που δόθηκε έφερε τις δύο πλευρές πιο κοντά. Κάτι το οποίο δεν μπορούσε καν να συζητηθεί στο παρελθόν. Ήρθε στο τραπέζι του διαλόγου, βάλαμε τις ιδέες μας, φέραμε πιο κοντά τις δύο πλευρές μέσα από τις προτάσεις μας. Προσφέρουμε μέσα από υπερβάσεις της πολιτείας ένα πολύ μεγάλο αριθμό διορισμών για να ικανοποιηθεί η πλειονότητα των ανθρώπων που εργάζονται ως μη μόνιμοι εκπαιδευτικοί τα τελευταία χρόνια στο εκπαιδευτικό σύστημα. Και εφαρμόζουμε μετά από 3 χρόνια ένα νέο σύστημα, το οποίο θα δίνει την ευκαιρία στους μη μόνιμους εκπαιδευτικούς που δεν θα διοριστούν ενδεχομένως να διεκδικήσουν μια θέση, έχοντας ως προσόν την εμπειρία τους, αλλά ταυτόχρονα βάζει και ποιοτικά κριτήρια για την επιλογή των εκπαιδευτικών μας στο μέλλον. Ποιοτικά κριτήρια όπως είναι πέρα από την εμπειρία στην οποία έχω αναφερθεί, είναι τα προσόντα και είναι και οι γνώσεις οι οποίες θα διαπιστώνονται μέσα από εξετάσεις. Να σημειώσω ότι πρωταρχικό μας μέλημα και κριτήριο θα πρέπει να είναι τα παιδιά μας και όχι η ικανοποίηση των οποιονδήποτε συνδικαλιστικών απαιτήσεων. Τώρα μετά από αυτές τις εξελίξεις, κύριε Υπουργέ, ποιο είναι το επόμενο βήμα, θα τους ξανακαλέσετε, πώς προχωρούμε τώρα παρακάτω? Το επόμενο βήμα είναι ότι αν αντιλαμβάνουμε σωστά, η ΟΕΛΜΕΚ θα καταθέσει κάποιες τελικές εισηγήσεις την ερχόμενη Δευτέρα. Τις οποίες θα λάβουμε υπόψη μας για να καταθέσουμε εντός των επόμενων ημερών στο Υπουργικό Συμβούλιο την πρόταση για να εγκριθεί για το ορολόγιο πρόγραμμα και εφόσον εγκριθεί θα αρχίσει η προετοιμασία την εφαρμογή του από την επόμενη σχολική χρονιά. Ήδη πρέπει να σας πω ότι οι μηχανές του Υπουργείου έχουν ανάψει και υπάρχει μια έντονη προετοιμασία από πλευράς του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, ούτως ώστε μόλις δοθεί η τελική πρόταση να είμαστε έτοιμοι να την εφαρμόσουμε άμεσα. Δηλαδή θα πρέπει αμέσως να ενημερωθούν οι καθηγητές της Συμβουλευτικής, οι προγραμματιστές για να προετοιμαστούν, να ενημερώσουν τα παιδιά, ιδιαίτερα της τρίτης γυμνασίου που θα κάνουν τις επιλογές τους και να μπούμε από την επόμενη χρονιά στην πορεία εξυγχρονισμού του δημόσιου σχολείου. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Καδί. Καλό Σαββατοκυριακό. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλό Σαββατοκυριακό. Να είστε καλά. Καλημέρα. Αυτά από τον Υπουργό Παιδείας. Κυρίες και κύριοι, έχουμε κάνει αυτό τον διάλογο πάρα πολλές φορές. Τα επιχειρήματα έχουν τεθεί από όλες τις πλευρές και οι θέσεις. Τώρα εδώ ο φίλος ακροατής προφανώς άκουγε για την συζήτηση το πρωί στις 7 και 15 που κατήγγειλε ο κύριος Νικολαίδης ότι την ιστάτη, επειδή δεν περνούσε αυτό το θέμα, έπεσαν κάποια τηλέφωνα από το συγκυβερνών κόμμα. Το φωτογράφησε βέβαια και από το Υπουργείο Παιδείας και όχι μόνο, και ήρθαν και άλλοι 10-11 άτομα για να γύρουν την πλάστιγκα υπέρ του ναι. Έφεραν την τελευταία στιγμή δηλαδή κόσμο να ψηφίσει. Και λέει εδώ ακροατής, είναι η ιστορία και επαναλαμβάνεται. Και στην Αθήνα λέει, όταν ήμουν φοιτητής, έτρεχαν εν λόγω κύριοι την τελευταία στιγμή για να φέρουν μερικούς ψηφοφόρους από το πουθενά για να πάρουν την προεδρία της ΕΦΕΚ. Μια βοήθεια στον κύριο Καδί με σεβασμό.
λέει ακροατής, λαγοδρομή, γιατί είχε έτοιμες λύσεις από την προηγούμενη κυβέρνηση και λόγο ζητά, και γιατί ζητά λόγο από τη Διεθνή Τράπεζα άλλες λύσεις. Μέγα λάθος θα πετύχει, λέει άλλος ακροατής. Θα ζητήσω και πάλι τη βοήθεια του Κώστα Χατζή, να μου επιτραπεί, είναι, μου κάνει συντροφιά σε αυτά τα θέματα και τα λέει πολύ καλύτερα από όσο τα λέω εγώ. Θα ακούσουμε ακόμα ένα τραγούδι και θα το συνδυάσουμε μια είδηση που ήθελα να αναφερθώ προηγουμένως. Έχει να κάνει με το ACU. Είχαμε δηλώσεις χθες του Προέδρου του Ινστιτούτου Κύπρου, του κυρίου Παπανικόλα, ο οποίος λέει ότι η Κύπρος οφείλει να ενδιαφερθεί για την ανέγερση του πυρηνικού εργοστασίου στο ACU της Τουρκίας και υπογραμμίζει ότι η γεωγραφική εγκύτητα δίνει στις κυπριακές αρχές το νομικό έρισμα να έχουν λόγο στην αδειοδότηση λειτουργίας του συγκεκριμένου εργοστασίου, καθώς η Κύπρος βρίσκεται στην πρώτη ζώνη επικινδυνότητας. Να πούμε ότι ξεκινάει η ανέγερση της πρώτης από τις 4 μονάδες, πυρηνικοί αντιδραστήρες είναι στην ουσία. Και σύμφωνα με τις δηλώσεις του κυρίου Παπανικόλα, έκανε δηλώσεις στο ΚΙΠΕ, στο Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων, οι επιστήμονες του Ινστιτούτου Κύπρου, σε συνεργασία με κορυφαία ιδρύματα, έχουν εκπονήσει και δημοσιεύσει μελέτες για την ραδιενεργό ρύπανση που μπορεί να προκύψει από ατυχήματα. Και όπως είπε, οι μελέτες έχουν δείξει ότι σοβαρό ατύχημα στο ACU, αντίστοιχο αυτού της Φουκουσίμα, θα απαιτούσε ίσως και εκένωση της Κύπρου, κυρίες και κύριοι, καθότι η Κύπρος βρίσκεται στην πρώτη ζώνη επικινδυνότητας. Να πούμε ότι ο κ. Παπανικόλας είναι πυρηνικός φυσικός και μέλος της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Επιστημών και εκτιμά ότι η Κύπρος έχει το νομικό έρισμα για λόγο στην αδειοδότηση και παρακολούθηση της λειτουργίας του εργοστασίου και πρέπει, όπως είπε, πρέπει να δράσει προς αυτή την κατεύθυνση. Να σας πούμε ότι η Κυπριακή Αντιπυρηνική Πλατφόρμα αύριο Σάββατο 25 το Απρίλη στις 2 το μεσημέρι διοργανώνει μεγάλη εκδήλωση συναυλία στην πλατεία Σελιμιέ, είναι δίπλα από την Αγία Σοφιά στην κατεχόμενη Λευκοσία. Η εκδήλωση πραγματοποιείται με την ευκαιρία της επετείου του Τσέρνομπιλ και εντάσσεται στις δράσεις της πλατφόρμας ενάντια στην κατασκευή του πυρηνικού σταθμού στο ACU. Η Κυπριακή Αντιπυρηνική Πλατφόρμα αποτελείται από περιβαλλοντικές οργανώσεις και άλλους φορείς από ολόκληρη την Κύπρο. Άστρα 92.8 ραδιόφωνο. Αθλητικό παράθυρο. Το αθλητικό παράθυρο χορηγεί η εταιρεία Γιαννάκης Ανδρέου Limited. Λοιπόν, ήρθε η ώρα να ανοίξουμε και το αθλητικό παράθυρο. Καλή σου μέρα, Κατερίνα. Καλημέρα, Έλπης. Άντε, σε ακούω. Καλημέρα σε όλους. Ήσουν τυχερή χθες. Που δεν είχε παράταση. Ναι. Το Europa League. Ναι, όντως, ήμουν πολύ τυχερή. Πρώτα-πρώτα να ξεκινήσω με το μπάσκετ. Μπράβο στον Ολυμπιακό Πειραιός που κατάφερε στο φινάλε του αγώνα χθες απέναντι στην Μπαρτσελόνα με ένα τρίποντο του Πρίντετζη να πετύχει, να δώσει ουσιαστικά την πρόκριση στο Final Four στον Ολυμπιακό Πειραιός. Ξέρεις, έπαιζαν επειδή ήταν η γιορτή χθες, ότι έκανε το θαύμα. Ναι, έγινε του Άι Γιώργη, όλοι χθες. Πραγματικά καρδιοχτύπησαν οι φίλοι του Ολυμπιακού. Και εντάξει, δεν θα πω ότι ήταν πιο τυχερός. Θέλει και τύχη να μπει το καλάθι, αλλά θέλει και μαεστρία. Και αυτή την είχε χθες βράδυ ο Πρίντεζης, ο οποίος πέτυχε το τρίπεντο και έδωσε την μεγάλη πρόκριση στον Ολυμπιακό Πειραιός. Εκεί θα είναι και η Ρεάλ Μαδρίτης, η οποία νίκησε την Ανατολού Εφές με 76-63. Πέτυχε και αυτή το 3-1, όπως και ο Ολυμπιακός, τις νίκες, και θα είναι παρόν στο Final Four της Μαδρίτης. Λοιπόν, στο Europa League, Νάπολη, Φιωρεντίνα, Σεβίλη και Ντνίπρο είναι οι ομάδες που συνθέτουν την τετράδα του Europa League. Η κάτοχος του τροπέου, η Σεβίλη, σοφάρισε στο 88 τη Zenit και έκλεψε ουσιαστικά την πρόκριση. Θα πήγαιναν παράταση οι δύο ομάδες. Ευτυχώς για μας, γιατί θα το ξενυχτούσαμε. Φοβήθηκα λίγο και την Φιωρεντίνα με την με την αντίπαλο της που έπαιζε χθες. Τη Δυναμό Κιέβου. Τη Δυναμό Κιέβου, σε ευχαριστώ. Ναι. Ήταν ένα-ένα το πρώτο παιχνίδι. Mm-hmm. 1-0 ήταν μέχρι το τέλος σχεδόν. Πέτυχε ακόμη ένα γκολ. Και ξέρεις, έπαιζε και με 10 παίχτες η Δυναμό. Και εκεί το φοβήθηκα, γιατί σε κάποια φάση πίεζε η Δυναμό για την ισοφάριση που θα έστειλε και αυτό το παιχνίδι στην παράταση. Τελικά η Φιωρεντίνα πέτυχε για δεύτερο γκολ
και έστειλε τους Ιταλούς στα ημιτελικά του Europa League. Η Ντνίπρο σιγά σιγά η ομάδα που είχε αποκλείσει τον Ολυμπιακό Πειραιός, εγώ προσωπικά δεν την υπολογίζα και τόσο, όμως τη δουλειά της την έκανε και χθες απέναντι στην Κλάμπρις νίκησε 1-0 και αυτό το γκολ μπήκε προς το τέλος. 0-0 το πρώτο παιχνίδι, 1-0 χθες βράδυ και τελικά πήρε και αυτή το εισιτήριο της πρόκρισης. Το άλλο μάτς είναι πολύ, νομίζω ότι το in πρόκριση την είχε από το πρώτο παιχνίδι αφού είχε νικήσει με 4-1. 2-2 προηγήθηκε, 2-0, 2-2 τελικό αποτέλεσμα στον επαναληπτικό. Σήμερα θα είναι η κλήρωση, στη μία για το Champions League, λίγο μετά τις 2 για το Europa League. Εδώ θα είμαστε για να ενημερώσουμε τους φίλους ακροατές για την κλήρωση, θα ξέρουμε τα ζευγάρια. Θα είστε στον αέρα, ναι, θα τα πείτε εκείνη την ώρα. Εντάξει, θα ξέρουμε. Πιο πριν η ώρα, μία το Champions League. Μία η ώρα θα ξέρουμε το απόλυτο πανηγυρίζει την κατάκτηση του πρωταθλήματος στο Futsal για δεύτερη σερή χρονιά. Το 6-0 επί της ανόρθωσης έδωσε την ευκαιρία να διατηρήσει το +4 από την Ομόνια και ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα μεταξύ τους την επόμενη εβδομάδα, ο ΑΠΟΕΛ είναι ήδη πρωταθλητής σε αυτό το άθλημα. Στο ποδόσφαιρο τώρα έχουμε αγωνιστική δράση το Σαββατοκύριακο. Όλα τα παιχνίδια θα γίνουν στις 5 αύριο, Απόλλωνας Ερμής, ανόρθωση ΑΠΟΕΛ, Ομόνια ΑΕΚ, την Κυριακή ΑΕΛ Δόξα, ο Θέλος Εθνικός Άχνας και Νέα Σαλαμίνα Αγία Νάπα. Είναι η έκτη αγωνιστική της δεύτερης φάσης. Υπολείπονται άλλες 5 αγωνιστικές για να ολοκληρωθεί το πρωτάθλημα. Έλπις, κυρίες και κύριοι. Πάμε να δούμε τι γράφει σήμερα, 24 Απριλίου, ο αθλητικός τύπος. Να ξεκινήσω με την εφημερίδα Χραυγή, η οποία στο ένθετό της έχει αρκετά πράγματα. Λίγο πιο μεγάλη φωτογραφία της Ομόνιας, το κύριο θέμα. Εφαλτήριο για την Ευρώπη. Το αυριανό ντέρπι με την ΑΕΚ θεωρείται κομβική σημασία στην προσπάθεια της Ομόνιας να εξασφαλίσει την τρίτη θέση που είναι ο πρωταρχικός στόχος στο πρωτάθλημα. Ξέρεις, Έλπις, η πρόκριση της ΑΕΛ στον τελικό έχει αναστατώσει τους πάντες στο πρωτάθλημα των ομάδων ουσιαστικά που κυνηγούν πλέον την τρίτη θέση ναι. Γιατί εάν το πάρει η ΑΕΛ το κύπελο, οι τρεις πρώτες παν Ευρώπη. Θυμίζω ότι δεν ισχύει αυτό που ίσχυε τα προηγούμενα χρόνια. Πήγαινε τελικό, πήγαινε. Ναι, έχει εξασφαλισμένη θέση. Πρέπει να κατακτήσεις το κύπελο εκεί για να έχεις θέση. Λοιπόν, στην Ελλάδα έχουμε μεγάλο θέμα τα τελευταία 24 ώρα. Το συζητήσαμε και χθες στο αθλητικό πρόγραμμα. Η UEFA και η FIFA έχουν προειδοποιήσει την ελληνική κυβέρνηση ότι αν προχωρήσουν στην ψήφιση σχετικού νομοσχεδίου για την βία, τότε θα διαγράψουν την ΕΠΟ ουσιαστικά, δηλαδή τα πάντα. Θα έχουν, ας πούμε, τοπικό πρωτάθλημα, δεν θα μπορούν να παίξουν ούτε οι εθνικές ομάδες, ούτε οι U21-19 κλπ. Κανένας, ούτε οι ομάδες στην Ευρώπη. Κανείς δεν θα μπορεί να λαμβάνει μέρος στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Υπάρχουν έντονες αντιδράσεις από Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, ΑΕΚ αλλά και άλλες ομάδες για τη στάση της ελληνικής κυβέρνησης, ακόμη και από τους διαιτητές, οι οποίοι δεν αποκλείεται να προχωρήσουν να δηλώσουν ομαδικό κόλλημα αυτή την αγωνιστική και να μην κατέβουν να σφυρίξουν για την αντίδρασή τους, τέλος πάντων, για το σχετικό νομοσχέδιο το οποίο ετοιμάζεται να ψηφίσουν στις 5 του Μάη. Λοιπόν, στα υπόλοιπα θέματα που γράφει σήμερα η Χαραυγή, νέα πρόκληση για τον Βλαδίμηρο Τσορτσί. Αυτό έχει να κάνει με την Φόρμουλα 3. Ο 18χρονος οδηγός θα συμμετάσχει στο ρωσικό πρωτάθλημα με στόχο να επιβεβαιώσει το ταλέντο του για να προσελκύσει χορηγούς και όχι μόνο. Αρκετές οι απουσίες, οριστικά εκτός από το μάτς με την Αγία Νάπα θα μείνει ο Μοντέιρο. Χάνει πάρτο για 4 έως 6 μήνες το ΑΠΟΕΛ.
πρόβλημα με στην ανόρθωση και τώρα ο τελικός αντίστροφα ξεκίνησε να μετρούν στην ΑΕΛ για το μεγάλο παιχνίδι της 20ης Μαΐου. Με αυξημένες επιλογές στο παιχνίδι με τον Ερμείο Απόλλωνας, ξεκαθαρίζει η περίπτωση Ζάρκοβιτς του Φτεροπόδαρους. Ο Φαν Πέρσι θέλει να παραμείνει στην Manchester United. Ο Ολυμπιακός θα είναι παρόν στη Μαδρίτη, η Πρωτάρα, η Κάτοχος και η Ιταλία, Νάπολη, Φιωρεντίνα. Έχουμε δύο ιταλικές ομάδες, μια ισπανική και η Ντνίπρο, Ουκρανία στο Europa League. Θέλει νίκη στο αμόχωστος, είναι η Αγία Νάπα. Στην τέταρτη θέση ο Παύλος Κοντίδης, πρωταθλητής στο Φούτσολ ο Αποέλ, κολλητή Μέση και Ντάνι Άλβες. Ανανέωσε ο Χέντερσον στην Λίβερπουλ. Αυτά γράφει σήμερα η εφημερίδα Χαραυγή. Λοιπόν, πήρα το γήπεδο του Πολίτη. Ο Χίτσκοκ είναι εδώ. Η ΑΕΛ πυροδότησε ακόμη περισσότερο ενδιαφέρον στο πρωτάθλημα. Αντιλαμβάνομαι έχει αυτόν τον τίτλο για το λόγο μυστήριο γι' αυτό. Λοιπόν, χάνει τον άσο του. Υπέστηριξη χιαστού ο Ούγκο Μπάρτο. Θα χειρουργηθεί αμέσως για θα επιστρέψει μετά από 4 με 6 μήνες. Κρίμα. Κάλεσμα που λέει ήδη στον κόσμο. Ανόρθωση. ΑΕΛ ζουν και αναπνέουν για τον τελικό της 20ης Μαΐου. Απόλλωνας βγάζει πλάνο ενδεκάδα σήμερα ο Κάνεν. Ομόνια 16 τελικές προσπάθειες αλλά 0 γκολ. Και στην πίσω σελίδα του Πολίτη. Μεγάλη χάρη του. Ολυμπιακός βεβαίως. Ο Γιώργος ο Πρίτεντσης που έστειλε τον Ολυμπιακό στο Final Four με το τρίποντο. Πρόκριση για τη Νάπολη. Νάπολη Βόλσπουργκ έχει τυπογραφικό λάθος εδώ ο Πολίτης. Λέει 2-0 αλλά είναι 2-2 έτσι. Ναι, ναι. Ζενίτ Σεβίλη 2-2, Φιωρεντίνα Δυναμό Κιέβου 2-0, Ντίπρο Μπρίτζ 1-0 τα είπες και Φούτσαλ ξανά στον θρόνο του Αποέλ, νίκη για την Ομόνια Ψές, ιστιοπλοεία 11ος ο Κοντίδης, 32ος ο Καριόλ. Πάμε στην εφημερίδα Goal News. Ο Ούρκο έπεσε από ρήξη προς χιαστού. Βαρύ το τμήμα της πρόκρισης για τον Αποέλ με τα αποτελέσματα των ιατρικών εξετάσεων να είναι σοκαριστικά για τον Ισπανό πορτιέρο των Γαλαζοκυτρίνων. Ρεβάνς και Αβαντάς, η Ομόνια με τρίποντο θα απαντήσει στην ήττα που δέχθηκε στο Κασιπί από την ΑΕΚ, ενώ θα αποκτήσει και σαφέστατο πλεονέκτημα για έξοδο στην Ευρώπη. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος για τον Απόλλωνα από την νίκη. Βραχικυκλώθηκε, η ΑΕΚ δεν είχε την κατάλληλη αντίδραση μετά την ισοφάριση της ΑΕΛ στο προχθεσινό επαναληπτικό κυπέλλου. Οι αλλαγές δεν έπιασαν και ο αποκλεισμός ήρθε μοιραία. Τρίτη και φαρμακερή για την ανόρθωση. Η ανόρθωση που είχε νικήσει για τελευταία φορά τον Αποέλ στην τελευταία αγωνιστική της περίοδου του 12-13 και έκτοτε μετρά 8 ήττες και μία ισοπαλία. Τεράστια σημασία για την ανόρθωση ο αυριανός αγώνας, αφού αν νικήσει σε τρίτο σειρά αγώνα θα ανέβει στην τέταρτη θέση. Η ανόρθωση οφείλει και πρέπει να αγωνίζεται στην Ευρώπη ο κύριος Πουλαϊδής, ο πρόεδρος της ομάδας και το μήνυμα του Χριστιάκη Χριστοφόρου. Μίλησε και χθες στον Άστρα ο κύριος Χριστοφόρου και ζήτησε επιθυμία του. Είναι ο τελικός του κυπέλλου να γίνει σε ουδέτερο γήπεδο και όχι στο Γασιπί όπως επιθυμούν κάποιοι άλλοι. Όπως είπε, αυτό είναι το σωστό. Πρέπει να παίζεται το παιχνίδι, πρέπει να παιχτεί επίσης ώρες. Όχι στο Γασιπί, είπε. Εάν θέλουν να παίξουν τσίριο, τότε εγώ δεν θα έχω πρόβλημα, είπε χαρακτηριστικά. Έτσι. Αλλά μάλλον η Γάση ζει, η Παπαδόπουλος θα έχουμε τον τελικό. Περιμένουμε να δούμε τι θα αποφασιστεί μετά η σχετική συσκέψη που θα γίνει. Άλλη εφημερίδα. Έχουμε και την. Και κλείνουμε με αυτήν. Νοκάουτ για 4-6 μήνες ο Πάρντο. Περισσότερο συμπαγή σου από όλου, ένας νίκη και ψηλότερα η Ομόνια. Αυτό θέλουν. Πρωταθλητή σου από όλου στο φούτσαλ. Υπάρχει αισιοδοξία στην ΑΕΚ. Ο Χριστοφόρου οδήγησε την ομάδα του στον τελικό. Τι και ποιοι ξεχώρισαν στους συμμετελικούς του κυπέλου. Αυτό είναι για τους πρωταγωνιστές του κυπέλου. Είναι πολλά τα ζόρια στην ανόρθωση. Αυτά έχει στο εξώφυλλο σήμερα η Sportae Κύπρου. Ευχαριστώ, Κατερίνα. Καλό Σαββατοκύριακο. Καλημέρα σας. Αθλητικό παράθυρο. Το αθλητικό παράθυρο χορηγεί η εταιρεία Γιαννάκης Ανδρέου Limited. Αμάνα μου έφαγα κλάπαν. Έδωκα φτηνή προσφορά και πέσα έξω στα σύρα. Ουφου, θέλω γιατρόν. Η συνταγή μια έννοι. Γιαννάκης Ανδρέου. Γιατρός. Είναι ο πιο φτηνός στα σίδερα. Πάνελ, πασαμάνα, νευκές, λαμαρίνε, τσίγκους και ό,τι άλλο θέλεις τα μεταλλικά. Γιαννάκης Ανδρέου. Τηλέφωνο για όλη την Κύπρο 25819999. Είπα σου το, ενώ ο γιατρός της φτήνιας και του σιδέρου. Πρωινή έκδοση. Το πρωινό ραδιομαγκαζίνο του Άστρα με ειδήσεις, συνεντεύξεις και σχόλια για θέματα της επικαιρότητας. Με την Έλπις Γεωργίου.